Sem uma prova. Agora fica a neve. Pronto, já falo, mano. Já, moço. Agora. Sima δεύτερο. Pitbull, φάει τον κλέφτη. Φάει τον κλέφτη, ποιος είναι αγόρια μου. Ποιο, πού είσαι μωρέ. Πήγες να κρυφθείς, πάρε τα γλωσσόφυλλα από τον Φρέντο τώρα. Πάρε. Σε βρήκε ο Φρέντο, είναι λαγωνικό. Τρίτο θύμα. Φάτε τον σκυλιά μου. Φάτε τον. Τρίτος συμμετέχων. Μπράβο, Φρεντάκι μου. Pitbull, φάει τον κλέφτη. Να κόψει κιόλας λίγο. Είμαστε ακόμα μέσα. Ωραία. Ναι. Νιώθω ψηλός, φίλια. Ακουμπάω τα βάνη. Πάρε και Φρέντο στη μάνα. Και ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Είναι ψηλός, αλλά... Ο Φρέντο αισθάνεται πολύ άντρας αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Θα σου κατεβάσει το σκηνικό. Κρεμίσαμε το σκηνικό. Τι γράφεις. Λοιπόν, ναι, εννοείται ότι γράφω. Πάλι θα κάνουμε βίντεο. Δεν ξέρω τίποτα. Εν τω μεταξύ να γίνει. Φρενταρά. Ναι, πείτε. Είσαι ο πρωταγωνιστής και στο προηγούμενο βίντεο ήταν πρωταγωνιστής ο Φρενταρός. Τυπάρες μου, καλωσορίσατε σε μια βιντεάρα με τίτλο «Οι γερο-YouTubers και οι χιονάτοι». Τώρα το πια είναι χιονάτι, το αφήνουμε πάνω σαν. Αυτό δεν είναι χιονάτι. Αυτό δεν είναι ο. Εγώ με τα άσπρα μαλλιά είμαι χιονάτι. Του μεσονυχτίου. Ε? Εγώ με τα άσπρα μαλλιά. Καλά, αφού. Εμένα γιατί με καλέσατε αφού είναι για γερό YouTuber. Εσύ. Εγώ γιατί. Για σου να το οργανώσαμε βασικά. Να δεν σε καλέσαμε. Επειδή έχω άσπρα μαλλιά, αλλά είμαι ο μικρότερο εδώ πέρα, σα προκαλώ να βγάλουμε ταυτότητε όλοι. Έχει κι άλλο άσπρα μαλλιά εδώ πέρα. Εγώ τότε που δεν είχα. Εγώ δεν έχω βγάλει. Ταυτότητε 13. Τη σπαράγανε σε πλάκα. Μα θα κλείσει το κανάλι μα. Την έχω αφήσει τη μαγάρινη ταυτότητα, την έχω αφήσει σπίτι. Μερεντάκι, έλεγε εσύ στο πλάνο. Έλα. Μετά τι 10 εντολές βγήκε ταυτότητα. Μερεντάκι μου. Λοιπόν, το θέμα σήμερα, παιδιά, είναι οι γερο-YouTubers. Και. Θα σε διακόψω. Εννοείται ότι μιλάμε για άλλου, όχι για εμά, για γέρου. Εννοείται ότι μιλάμε για τον Άγγελ για άλλου. Καμιά παρεξήγηση. Να συστήσουμε τα μέλη του podcast. Τη συζήτηση αυτή η Μερέντα, ο Φρέντο και Κατερίνα, η χιονάτη μας, ο γύρω YouTuber Αλφα, με Αλφα κεφαλαίο, ο Μάνος, τον έχετε δει και σε άλλα βίντεο. Ο πιτσιρικάς παρέας. Ναι, ο Άκης, γύρω YouTuber Β. Αυτός είναι όντως ο πιτσιρικάς παρέας. Άμα πω εγώ το επόμενο γράμμα θα βγει προστιχιά, φίλε, γύρω YouTuber Δέλτα, ας το αποφύγουμε. Δεν βρίζουμε. Βραδιάτικα. Β' συνένα θα πεις. Έτσι, μπράβο. Β' συνένα. Β' πλάς. Βιταμίνη, βγήκα. Λοιπόν, και τα τρία παιδιά έχουν κανάλια. Εγώ είμαι κανάλιος, ξέρεις. Η Κατερίνα, το άνοιξες πότε, Κατερίνα, το κανάλι σου. Πριν και εβδομάδες. Έχει και δύο εβδομάδες. Και η Βενετία και πάει. Κατερίνα Λάμπρου. Έχει πόσους συνδρομητές, 12. 13 συνδρομητές. Τι πάρε. Θέλω να δω συνδρομητές. Δεν είναι γραφτή. Να γραφτείτε. 15. Ωραία. Λοιπόν, γραφτείτε Κατερίνα Λάμπρου. Με λατινικά δεν το έχει. Θα το βάλει ένα τετραγωνάκι. Ναι, θα το βάλω τετραγωνάκι. Εσύ το πρόσωπο μου να το βάλει το τετραγωνάκι. Στη μάπα θα το βάλει. Τώρα, edit δεν έχει δει. Τώρα θα δει τα επαγγελματικά τα έντυπα. Θα το ξεράσει. Η κάμερα το ξεράσει μπροστά τώρα. Ο γνωστό πλέον Μάνος KF το κανάλι. Που έχει μέσα μουσικάρα, έχει μέσα μηχανάκια. Έχει πληροφορίες τεχνικές πλέον για μοτοσυκλέτες. Μουσική και μηχανάκια. Ναι. Λοιπόν, και ο Άκης, The Vlog Factory. Κάντε γραφή σε όλους, ρε. Σας βλέπω. Να περιμένουμε λίγο, κάνουμε γραφή, να κάτσε να περιμένουμε λίγο. Άντε, ναι. Λοιπόν, όχι, για από κάτω θέλω να δω σας και σχόλια. Και στον Τάκη κάνε. Συν ένα, όποιος έχει κάνει, να ξέρουμε. Ποιος έχει κάνει, να μην ξέρουμε. Συν ένα από κάτω. Να μας ειδοποιεί. Α, οκ. Okay. Όποιος έχει κάνει εγγραφή. Για να τον ευχαριστήσουμε και Κατερίνα Λάμπρου, συνένα. Χαλκίτης Μάνος. Μάνος KF το κανάλι, συνένα. Και The Vlog Factory, συνένα. Βάλτε εκεί πέρα. Και στα τρία σχόλια. Ένα δώρο. Και τώρα πάμε στο θέμα μας. Giveaway. Ναι, πίτσα. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα, παιδιά, είναι ότι εμείς είμαστε όλοι νεαροί προχωρημένης ηλικίας. Με προβλήματα.
Ναι, αλλά δεν θα τα σχολιάσουμε σε αυτό το βίντεο τα προβλήματά μας. Φαίνονται εξάλλου, δεν τα κρύβουμε. Και πιαστήκαμε όλοι με το YouTube. Και θα μιλήσουμε σήμερα για το πώς μας ήρθε, πώς μας τράβηξε το ενδιαφέρον, ποιος μας έβαλε στην πρίζα. Ποιος μας εκβίασε για πότε, για τότε ή για τώρα. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τότε, ρε φίλε. Okay. Θα ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μάλιστα. Οπότε, να πιάσουμε το πιο φρέσκο από τη χιονάτη, να ξεκινήσουμε. Γιατί, παλιός δεν πρέπει. Ο παλιός, εντάξει, τα δικά μου τα ξέρουν. Εμείς ξεκινήσαμε μαζί βασικά, μάλλον. Ναι, μαζί. Μαζί 11 χρόνια πριν. Ναι. 11 χρόνια, έχεις βίντεο, φίλε, είχα πει στο κανάλι και χάζευα. Και γράφει βίντεο 11 χρόνια πριν. 11 χρόνια πριν. Ξεκινήσαμε ένα, χωρίς να ξέρουμε κιόλας γιατί το κάναμε. Δεν ξέραμε τι είναι το YouTube, απλά ναι. Βάζαμε βιντεάκι τελείως για το χαβαλέ μας, παιδιά. Δεν έχει το YouTube τότε αυτό που είναι τώρα. Καμία σχέση, πριν 11 χρόνια ήταν απλά μια πλατφόρμα, δεν είχε τη δύναμη που έχει τώρα, που είναι η τηλεόραση ουσιαστικά για την νεολαία. Η νεολαία βλέπει πιο πολύ YouTube παρά τηλεόραση. Τότε ήταν μια ακόμα σελίδα, μια πλατφόρμα που βλέπεις βιντεάκια. Απλά βλέπαμε ότι υπήρχαν κι άλλοι που βάζανε εκεί πέρα με μηχανάκια. Λέγαμε, α, δεν υπάρχει ένα σελίδα, να σας βάλουμε κι εμείς εκεί πέρα. Και το κάποια φάση έτσι. Ψιλοκολλήσαμε και ξεκινήσαμε και ανεβάζαμε έτσι βιντεάκια πιο συχνά. Και φτιάξαμε και τεράστιες παρέες σε κάποιες φάσεις. Δεμέναμε 5-6 μοτοσυκλέτες σε μια περίοδο που ήταν ο Λεωνίδας, ο Σταύρος. Ο... Ναι, αλλά λέμε τώρα για το κανάλι, για το YouTube. Εκεί πέρα με τα καμερούλες πήραμε. Κάνε κάμερες, φίλε, την έχω εδώ ακόμα. Την κάμερα, μια αρχαία. Καλά, θα τη βρω μετά. Πήραμε κάτι κάμερες τότε. Με DV8, με κασέτα. Με κασέτα, ο μόνος ήταν έγραφε με κασέτα, παιδιά. Με mini TV. Αλλά το παλεύαμε όμως. Firewire, παιδιά, φοβερή θύρα, όσοι δεν έχετε να βάλετε. Firewire, δεν βάλετε φωτιά στο σπίτι. Φωτιά στο καλό, μιλάμε για τρελά δεδομένα, ρέουνε. Δεν είναι αστεία. Και ξεκινήσαμε λοιπόν εκεί, είχαμε ψιλοκολλήσει τότε με τα μηχανάκια, μετά. Μεγαλώσαμε, αλλάξαμε οι προτεραιότητες, σταματήσαμε τα πολλά τα βίντεο με τα μηχανάκια και τελείωσε και το YouTube το ενδιαφέρον για μας. Και εκεί που σταματήσαμε εμείς το ενδιαφέρον για το YouTube, ξεκίνησε το YouTube να ανεβαίνει και εμείς το πήραμε χαμπάρι. Περίμενε να φύγετε εσείς μαζί. Και το θυμηθήκαμε μας είχαν ζητήσει κιόλας να γίνουμε επίσημοι YouTuber κτλ. Δεν καταλαβαίναμε τι μας έλεγε. Εμένα προσωπικά βασικά μου είχαν πει όταν πήγε ένα βίντεο σε 130.000 views μέσα σε μια εβδομάδα. Ήταν που ήτανε, ναι, με είχε βρει μια δημοσιογραφική σελίδα και είχε γίνει ένα. Πολύ μεγάλο κράξιμο. Ναι. Και hate, και βρείτε τον, σκοτώστε τον, φάτε τον ζωντανό κτλ. Και κάτι τέτοιο. Θα μιλήσουμε και για το hate. Εννοείται. Και από εκεί ξαφνικά ένα βίντεο, ας πούμε, που θα πήγαινε 10-15.000 views, μέσα σε 3 νύχτες πήγε στις 110.000. Και το YouTube τσίπησε. Σου λέει, πάμε να τον κάνουμε YouTuber. Αλλά τότε δεν ήξερα τι ήταν αυτό και τους το αρνήθηκα. Ναι, τέλος πάντων, έτσι ξεκινήσαμε εμείς την καριέρα μας. Μετά σταματήσαμε με το YouTube. Εγώ προσωπικά σε κάποια φάση ανέβαζα παιδιά βίντεο, όπως είναι με τον τίτλο της κάμερας. Ξέρω εγώ, DC001, αυτό το μακρινάρι που βγάζει, ούτε καν τίτλο δεν άλλαζα. Και το είχα σαν πλατφόρμα, σαν backup. Άμα πάθει κάτι ο σκληρός μου δίσκος, να είναι στο ίντερνετ. Cloud λέγεται. Παππού, cloud. Backup λέγεται. Cloud. Έμαθε ο Βλάχος, έμαθε και το cloud τώρα, που είχε συννεφιά απ' έξω. Λοιπόν. Τόσες μέρες. Λοιπόν, ναι. Και... δηλαδή υπάρχουν ακόμα αυτά τα βίντεο που δεν τους είχα αλλάξει καν όνομα. Τα ανέβαζα έτσι απλά, λέω κάτσα τα έχω backup εκεί πέρα να τα χάσω. Και μετά το YouTube άλλαξε και φτάσαμε λοιπόν εδώ, εγώ 40 φεύγα, η Κατερίνα 19, εσύ 24. Μην ακούτε τι λένε, εγώ είμαι πιο μικρός, έτσι. 53. Λοιπόν, και φτάσαμε παιδιά εδώ πέρα, στα άντα μας εκεί πέρα όλοι. Ακόμα, για λίγο. Και μας ήρθε τώρα η όρεξη και η επιθυμία και η χαρά και η πόρωση και η τρέλα και το έχουμε πάρει πολύ ζεστάκι, τέσσερις, δεν τυχαίο το παράκι που βλέπετε εδώ πέρα. Το έχουμε πάρει πολύ ζεστάκι επειδή ξέρω, είμαι σίγουρος, ότι είναι κι άλλοι και στην ηλικία μας που σκέφτονται να το ανοίξουν, αλλά διστάζουν και νέοι τώρα νιστάζουν. Καινούργοι που, ναι, νιστάζουν και οι καινούργοι τώρα που, ξέρεις, μπορεί να θέλετε να το ανοίξετε αλλά δεν μπορεί να σας φαίνεται βουνό και είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι είναι βουνό, ξέρεις, το ανοίξετε το κανάλι, αλλά πώς θα γίνουμε εδώ πέρα μέσα δηλαδή. Στην πάντα μόνο εμείς κάνουμε. Οι YouTubers, σβήστε τα κανάλια σας όλοι, τα δικά μας θα μείνουν μόνο, κλείνει το βίντεο, λοιπόν. Αυτή είναι η εκκίνηση η δικιά μας. Μας κάποιο ενδιαφέρον να μας πούν τα παιδιά που είναι τώρα που ξεκινήσει. Εγώ θέλω να είμαι τελευταία.
τελευταία. Να δούμε τι γίνεται τώρα που το. Θα τελειώσει η κασέτα. Να πω εγώ. Όχι, να πει πρώτο. Να πει ο Άκης. Εγώ είχα κανάλι πριν 7 χρόνια. Το πρώτο. Το είχα φτιάξει. Ήταν παλιό. Ήταν τεράστιο κανάλι. Να τι ηλικίε πώ βγαίνουν. Να τι. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Το είχαμε έναν φίλο, δεν τα βρήκαμε με το φίλο. Και δεν ήθελα να συνεχιστεί. Σου είχα πει είχε φτάσει κοντά στους 200.000 συνδρομητές. Κάποιοι με ξέρουν ποιος είμαι και τι έκανα. Όχι vlog και τέτοια όπως κάνω τώρα. Είχα άλλο θέμα. Τι, αλλά αυτά... μην αφήνω τι άλλο θέμα. Φίλε, νομίζω ότι πουλάμε εδώ όπλα. Γιατί δεν είναι άλλο θέμα. Γιατί θα τα έβγαζα στο YouTube τα όπλα και τα πουλάμε. Όχι, αφήνω τα subscribers. Και λίγο παραπάνω. Ποδοσφαιρικά είχε. Είχε με ομάδες και με τέτοια και επειδή δεν ασχολούμαι καθόλου. Ο παδοσάιτ ήταν. Όχι ακριβώς ο παδοσάιτ, τέλος πάντων. Και το έκλεισα. Βασικά δεν ξέρω, ίσως μπορώ να το ενεργοποιήσω ξανά. Πλάκα μας κάνεις, έχεις 200.000 συνδρομητές κανάλι και ρωτάς εμάς αν μπορείς ξανά. Όχι, δεν το. Να σου πω κάτι. Πετάξτε τον έξω. Πετάξτε τον έξω τον κύριο. Αυτό σβήστηκε από τη μνήμη μου, από τη μνήμη πολλών. Τέλος, έφυγε τελείως αυτό. Και τώρα κάνω κάτι που γουστάρω πάρα πολύ. Και ας πω και πώς το άρχισα. Πώς μου τη βάρεσε να ξαναρχίσω. Το καινούργια αρχή πότε έγινε? Το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο? Ναι, τώρα Σεπτέμβριο. Και πιο μετά. Πιο μετά το άνοιξα Νοέμβριο το κανάλι. Αλλά από το Σεπτέμβριο δεν δούλευα, άνεργος. Και είχα λιώσει το YouTube. Αν και εγώ βλέπω μόνο στο YouTube ότι βλέπω τηλεόραση καθόλου εδώ και χρόνια. Πιπίνει και καλά, καταλαβαίνεις. Νεολαία. Και καλά έβλεπε. Όχι, είμαι κατά τη τηλεόραση. Δεν τη γουστάρω έτσι κι αλλιώς. Προτιμώ με το YouTube. Ξέρεις, έβλεπα. Εντάξει, μπριζώθηκα με κάποιους κάτι βιντεάκια που έβλεπα. Και λέω θα κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο. Είχα και άπλετο χρόνο. Ποια βιντεάκια σου τράβηξαν το ενδιαφέρον? Εγώ δεν θα σα πω τώρα επειδή δεν έχω ενδιαφέρον. Εκτός από τις όντες. Όχι, όχι. Παιδί μου, τι τύπου βιντεάκια. Από YouTuber και τέτοια. Εγώ γουστάρω πολύ τον Ευτύχη τον Μπλέτσα. Αυτό είναι. Μπλέτσα είναι φοβερό παλικαράκι. Τον άκουσα σήμερα αυτό από το ράδιο. Φιλιά στον Ευτύχη. Να σα ζήσει και όλα. Να σα ζήσει την ευκαιρία. Ευτύχη, αγαπάμε όλοι εδώ πέρα, άμα μα βλέπει. Να είναι γερό και τυχερό. Δεν σου λέω να μου πει ονόματα. Ευτύχη είναι εντάξει, είναι εγγύη. Όχι, το ανέφερα γιατί είναι και εγώ του ταξιδιού, έτσι τη γύρα πολύ μου αρέσει. Ναι, αυτά τα κόλπα φιλαράκι θέλουν χρήματα. Καλά δεν είπα, έχω κάνει τα ταξίδια αλλά τότε δεν έκανα βλόγκο. Αυτό τα θέλουν χρήματα, όχι μόνο ταξίδια, θέλει και drone, θέλει πολύ καλές κάμερες, δεν πάει να παίρνεις. Όχι, μα δεν σου είπα έχω, δηλαδή θέλω να κάνω ό,τι κάνει ο Ευτύχης, καμία σχέση. Απλά, ξέρεις, έμπνευση πήρα τον Ευτύχη. Ή μ' άρεσε δηλαδή αυτή η επαφή. Τι έκανε, okay, ξέρεις, που έπαιρνε ο Ευτύχης λοιπόν. Είπα, δεν μιλάω για σένα, είσαι εδώ, θα φανεί και καλά κάπως, οπότε δεν αναφέρω. Τι θες να κάνεις στο κανάλι σου, πώς δηλαδή σου ήρθε να ανοίξεις και είδες και λες θα ανοίξω ένα κανάλι και θα βάλω τι θέμα, τι γουστάρεις, λοιπόν, τι αγαπάς. Είπα να μην έχω συγκεκριμένο θέμα, ό,τι αρέσει σε μένα, με ό,τι καταπιάνομαι. Με τους υπολογιστές, τεχνικός που είναι η δουλειά μου. Δηλαδή άμα δεις έχω φτιάξει κάτι tutorial, με παίρνανε φίλοι μου τηλέφωνο, έλα Άκη, μας βοηθήσει να κάνουμε το τάδε. Αλλά ευκαιρία να το φτιάξω βιντεάκι, κοιτάξτε το βίντεο εκεί, να μην τους δίνω τηλεφωνικά. Έχω κάνει και κάτι τέτοια. Μετά έτσι κι αλλιώς γυρνάω που κάνω vlog, συνήθως κάνω σε εκδηλώσεις που πήγαινα πάντα, δηλαδή δεν πάω τώρα. Βέβαια, The Vlog Factory λέγεται το. Ναι, γι' αυτό κάνω vlogάκια πιο πολλά. Οπότε άρα έχεις μια τάση προς τα vlog. Ναι, ναι, τα γουστάρω πάρα πολύ. Θεματολογία vlog. Τώρα να σου πω, εκτός από τα ταξίδια και τέτοια που κάνω συνεχώς. Τα ταξίδια ή τα ταξίδια. Με ένα τα ή αλλάζει η πρόταση. Ταξίδια όλα, όχι τα. Ταξίδια λοιπόν, ναι. Mm-hmm. Ταξίδια και κάνω πολύ σε εκδηλώσεις που πηγαίνω. Δηλαδή σε φεστιβάλ, σε εκθέσεις. Οπότε ταξίδια και εκδηλώνεται. Απελευθερώνω. Καλά, ή αλλιώς πίνει και δεν ξέρει τι κάνει. Μετά ταξίδια απελευθερώνω. Δείτε το στο blog. Καναλάρα, δεν βλέπω πάρα πολύ. Τα μοντά τα κόβω και δεν τα βλέπετε εσείς. Τα πίνει και ξεφαντώνει. Εκεί θα πει, τίποτα, αυτά δεν κόβονται. Μεγάλη σε ποτήρι και ζημιά να το κόψει. Για αυτό! Δεν το σηκώνω ρε παιδιά. Είμαι αθλητής, ξέρεις, δεν πάμε στο επόμενο ταξίδια, πάμε στο Κατερινιό. Εγώ είμαι τόσο φρέσκια που ακόμα δεν ξέρω τι να πω. Μυρίζει πούδρα. Και έτσι συνεχίσουμε στον επόμενο συσπάνιο. Οκ. Να τις ρίξω και σπροξιά ή να την αφήσω εδώ. Α, κάνεις σκυλί κάτω. Είναι το κολατάκι μου. Θέλεις να φας το κολάτα. Για πες εσύ. Λοιπόν. Εσύ παρακολουθείς καιρό YouTube αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ. Πολύ καιρό παρακολουθείς YouTube. Αυτό και εγώ δεν βλέπα τηλεόραση. Δεν μου άρεσε σχεδόν τίποτα.
Και ή ότι έχανα από την τηλεόραση, το βλέπω μετά στο YouTube. Να, σωστό γι' αυτό. Εννοείται. Ειδικά κουτσομπολιά και τέτοια. Γυναίκα. Πεθαίνουμε. Και... ναι, και εμείς είμαστε χειρότεροι φίλες στα κουτσομπολιά. Εγώ προσωπικά σας θαύω όλους. Αυτό μας τα λέω. Στα κουτσομπολιά. Και γι' αυτό. Δηλαδή όλοι βλέπατε YouTube. Όλοι. Εγώ να σου πω κάτι. Τηλεόραση στο δωμάτιο έχω πάνω από 8 χρόνια. Στο δωμάτιο δεν έχω καν. Δεν έχεις δωμάτιο. Όχι δωμάτιο, τηλεόραση. Με ταξίδια, φίλε, γίνεται όλα. Μα αυτό είναι το φαντάζομαι ότι είναι. Στο YouTube έχει πάρα πολλά πράγματα να παρακολουθείς, ό,τι και να θες. Ό,τι και. Από πώς φτιάχνεις μια πλεξούδα μέχρι. Ναι, εγώ το και εγώ να βλέπω έτσι για μαθαίνω το YouTube. Πολλά βίντεο. Αλλά τελικά από τις πολλές πλεξούδες. Για πες εσύ τι βίντεο παρακολουθούσες. Τα πάντα, τα πάντα. Τα κουδάκια, τα σπρωμαυρά. Δεν έβλεπα για ζώα καταρχήν. Τα πάντα είναι τα. Δεν έβλεπα. Όχι. Δεν είναι λίγο ζώο, αλλά κάτσε εδώ, βγάζουμε λαμπάκι. Αυτό θέλω να περίμενε. Δεν είχα καμία τέτοια να κάτσω να δω πώς φροντίζεις ένα ζωάκι, τι το κάνεις, τι δεν το κάνεις. Όταν πήρα τα δικά μου, ξεκίνησα να δω πώς το εκπαιδεύεις, πώς κάνεις το να, τι σκυλάκια υπάρχουν. Από τον Μπάμπι ξεκίνησε δηλαδή. Το Μπάμπι. Η αλλαγή. Ο Μπάμπι. Μπείτε στο κανάλι της Κατερίνας, Κατερίνα Λάβρου. Και δείτε, έχει Μπάμπι, να δείτε ποιος είναι ο Μπάμπι. Μπάμπι και Μουτζούρα. Οπότε μετά που ξεκινήσαμε και με την ομάδα, εμείς και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ θυμήθηκα τώρα στην Καλυθέα που είχαμε πάει σε μια συνέντευξη. Μας είχαν. Μας είχαν καλέσει σαν ομάδα και εγώ ντρεπόμουν πάρα πολύ να βγω στην κάμερα. Απλά επειδή είναι σοβαρό το βίντεο, μίλα σοβαρά, μην γελάω. Καλά, θα το κόψω. Ναι, ου, θα το κόψω. Και το είχε καταλάβει ότι εγώ είμαι πολύ ντροπαλή. Α, πω, πω, ναι, θυμήθηκα. Και είχε κόσμο από κάτω τώρα πλατεία, μας είχαν καλέσει για να πούμε βλακίες. Ναι, πες το καλύτερα, μας έχει καλέσει για να μιλήσουμε. Εκόψω να πούμε βλακίες. Δεν είχαμε την ιστορία. Είσαι σε λάθος άνθρωπο, δεν κόβεται τίποτα από τον Παναγιώτη. Δεν έχει έρθει. Ό,τι είπες. Γράφτηκε διαπαντός. Παιδιά που έχουν έρθει να μου τις έκανα, μου επιτρέπεις να το αναλάβω εγώ το story. Ναι, πάρ' please. Για να με νιώσετε κιόλας. Έχουμε πάει ομάδα, η Κατερίνα ντρέπεται, παιδιά πεθαίνει. Όχι, δηλαδή είναι understatement αυτό που λέει ότι είμαι λίγο ντροπαλή. Και ειδικά είχε κόσμο εκεί αρκετό. Και ήταν, είχε και σκηνή κιόλας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Είχε και stage στην περίμενε, ήταν οργανωμένο το πράγμα, μικρόφωνο, αλλά κομπλέ. Και μου λέει, καλά μου λέει, δεν έχεις αγωνία που θα ανέβεις να μιλήσεις εδώ στον κόσμο. Της λέω, όχι. Μου λέει, πώς δεν έχεις αγωνία, της λέω, αφού εσύ θα τα πεις. Και χαζογέλαγε η Κατερίνα. Ναι, ναι, εντάξει. Και ανεβαίνουμε στο stage λοιπόν. Και. Γιατί να έχω αγωνία. Και με βάζουν δίπλα του να κάτσω. Κάθε δίπλα μου και καλησπέρα σας και δίνω το μικρόφωνο. Ωραία, φίλε, εκτέλεση. Και σέλωσα το μικρόφωνο και έχει πιάσει το μικρόφωνο. Το πιάσα από την γένεια. Πιάσει σαν. Με ρόπαλο, σαν παγωτό, ναι, κάτι παράξενο, ξέρω τι είναι αυτό. Και του μίλαγε, στο μικρόφωνο μίλαγε κανονικά στον κόσμο. Καλησπέρα σας, είμαι η Κατερίνα και είμαι στην ομάδα Eagles. Και το δίνει δίπλα. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Άκου σκηνικό τώρα. Από λέει Academy. Άκου σκηνικό, το δίνει δίπλα. Καλησπέρα σας, είμαι ξέρω εγώ η άλλη κοπέλα και με συνέντες και της το παίρνω ρε, φέρτε το εδώ ρε, δεν είμαστε λέω σε από το ξύλο. Λες και είμαστε σαν νέα, από εκεί. Από το ξύλο σε ρε, βήκαμε. Πόπο, παιδιά. Αυτό μου ήρθε τώρα, γιατί αυτό που έλεγες για μια αρχή, ότι όταν ντρέπεσαι πάρα πολύ, λες πώς θα το κάνω εγώ, πώς θα μιλήσω στην κάμερα, τι θα λέω, τι θα κάνω. Να σου πω κάτι, εγώ που οι φίλοι μου με ξέρουν καλά λένε ότι είμαι κάφρος. Κάφρος, εντάξει, χαβαλέ πολύ και δεν κολλάω γενικώς. Με τα βίντεο, έφτιαχνα πόσα βίντεο. Καλά χωρίς που δεν παρουσιαζόμουν μπροστά να φαίνομαι. Όχι, έβαζα άλλα βιντεάκια να παίζουν, μόνο φωνή από πίσω, ακόμα και με τη φωνή μου. Φωνή και ξέρεις από ηθοποιό άλλο να είναι γλυκό. Δεν φαινόμουν εγώ, δεν εμφανιζόμουν μπροστά στα πρώτα βιντεάκια που έφτιαχνα. Δεν ντρεπόμουν τόσο πολύ. Αναζητούμενο. Αυτό νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε. Τι θα πούμε, ντρεπόμαστε. Εντάξει, εγώ δεν το σκέφτομαι. Πώς το ξεπέρασες, το γενικά το πώς το ξεπέρασες στον κόσμο, γιατί είναι και άλλοι που ντρέπονται. Πώς το ξεπέρασες, πώς σου φύγει αυτό και τελικά βγήκες. Θα μας πει η Κατερίνα τώρα, έχουμε παγώσει. Άρχισε ταξίδια. Ναι. Σωστό γι' αυτό. Καλά, ταξίδια, να τα. Μπήκανε, κουμπόσανε ταξίδια. Ταξίδια. Σκιά ταξίδια. Ανακατεμένο. Με την περάσουν για αλκοολικό του μεταξύ. Δεν είπε ένα κολπάκι κάτι, πώς το ξεπέρασε. Μία, δύο, τρεις έβαλε στην αρχή μερικά δευτερόλεπτα. Μετά έγινε λεπτό. Ένα χέρι, ξέρεις έτσι, έκανε έτσι. Δηλαδή, έκανε στα χέρια πρώτα. Κάνω ένα βίντεο εδώ με το πατάνο πόδι. Λίγο το κεφάλι μπροστά πίσω. Φαντασάντα. Και μετά το αποκορύφωμα ήταν εδώ με τον Παναγιώτη. Από εκεί που έβγαινε ένα λεπτό, βγήκα μία μισή ώρα.
Τώρα εντάξει, ανοσία τι να καταλάβω. Αρέσει ρόλες, ναι. Εγώ ακόμα όμως δεν μπορώ. Εσύ θα σου πω ότι είμαι σφιγμένος πολύ. Κάτσε να δω και τον Κατερινιό. Για πες εσύ Κατερινιό, είσαι πολύ ντροπαλή. Τελικά πώς το μάζεψες? Σκέφτηκα. Σε όλους δεν θα αρέσω. Αρκεί να αρέσω σε μένα. Ωραία. Άνοιξα την κάμερα, τα είπα όπως τα είπα. Δεν μ' άρεσε. Πώς τα λες έτσι. Τα έσβησα. Δεν ανέβηκε το βίντεο, πάμε. Το ξανάκανα. Έκοψα ό,τι ήθελα βέβαια. Δεν είχα ιδέα και από υπολογιστές. Είναι και κάτι αυτό που σκέφτεσαι ακόμα. Ναι, όντως. Λες, άμα δεν ξέρω τα προγράμματα, ποιος θα μου κάνει editing, ποιος θα μου κάνει ήχο, ποιος θα μου κάνει μουσική. Τα βρίσκεις. Κάτσε να κάνω μια παρένθεση, παιδιά. Αλήθεια. Ποιο άνθρωπο να απέχει από τεχνολογία, την Κατερίνα, δεν έχω δει. Δεν έχει σχέση με υπολογιστή, ούτε με editing. Μου λέει ομολογίες και του λέω τι. Ναι, καθόταν δηλαδή λες και τις πέταξα και τα κάνεις παντόφλα στην κεφάλι με ζωή. Είναι πολύ απλό. Και τώρα αυτό έχει φτάσει παιδιά στο σημείο, κάνει και edit, θα δείτε στα βίντεο, μπείτε δείτε. Βγαίνουν και καρδούλες από τον Μπάμπι, μουσικούλα από πίσω. Ποιο πρόγραμμα μου λέει έχεις? Ξέρω, του λέει είναι με κάτι τετραγωνάκι αλλιώ τον υπολογιστή. Πώς το κάνεις λέω αυτό, ξέρεις, αρχίζει και τη ρωτάω εγώ δεν μεταξύ, ξέρεις έτσι πώς το κάνεις, πώς το κάνεις, αλλά παίρνω μαθήματα. Δεν το βοηθάει πολύ όμως το feedback. Με το φωτισμό να δείτε, κάτσε λίγο, περιμένω λέει να φτιάξω βίντεο, ξέρω τι περιμένεις, μου λέει έχει συννεφιά απ' έξω. Α, ναι. Τι λέω, πού κολλάει αυτό, δεν θέλω ήλιο, γιατί μπαίνει μέσα το παράθυρο, φτιάχνει το φωτισμό. Είναι ωραίος ο Spielberg, παιδιά. Λοιπόν, όποιος είναι όμως μεγάλος και θέλει να ασχοληθεί, να το κάνει. Για μένα είναι σχολικό. Όλες τις ηλικίες, παιδιά, κάντε το. Είναι κάτι το οποίο ξεκινάς ντροπαλά. Λες τώρα, σου φαίνεται βουνό, πώς θα είναι, πώς θα είμαι στην κάμερα. Είναι διασκεδαστικό. Θα κάνεις κανένα-δύο βιντεάκια, θα πάρεις το κολλάκι και μετά αρχίζεις και ψάχνεις λίγο με το φως, λίγο με την καμερούλα, με το κινητό. Και είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Είναι πολύ δημιουργικό, έτσι. Καταρχάς, άμα ξεκινήσεις, αρχίζεις και σκέφτεσαι το επόμενο βίντεο και το μεθεπόμενο. Σου έρχονται ιδέες για αυτό που έχεις ήδη γυρίσει. Πόσα βίντεο μπροστά είσαι εσύ, πόσα βίντεο έχεις. Έχω σημειώσεις που δεν σημειώνω ποτέ. Έχω πάρει ειδικό τετράδιο που είναι μόνο για το YouTube. Κάνω και γράφω ατάκες, ιδέες, τα προγράμματα που πρέπει να χρησιμοποιήσω. Γιατί συνεχίζεις να βλέπεις το YouTube βίντεο, πώς να κάνεις βίντεο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Μουσικές. Όχι, αλλά άλλο τίποτα. Ναι, θα δώσουμε και εμείς συμβουλές στο τέλος. Είναι φοβερή πηγή. Και χάρη στον ύπνο σου γιατί βλέπεις 100 βίντεο. Για να κάνεις ένα. Για να κάνεις ένα. Ψυχοθεραπεία. Αλλά είναι πολύ ωραίος τρόπος έκφρασης. Πολύ ωραίος. Πώς αισθάνθηκες, ρε παιδί μου, το πρώτο σου βίντεο πες. Πώς αισθάνθηκες το πρώτο σου βίντεο? Το πρώτο μου βίντεο. Καταρχήν από τη μεγάλη μου ντροπή που ξεκίνησα να βάζω βίντεο με τα σκυλάκια μου. Να, ναι, δεν φαινόσουν εσύ. Δεν φαινόμουν εγώ. Άλλος άκης από εδώ. Και λέω, ας ξεκινήσω τώρα. Καταρχήν το κανάλι μου δεν έχει κάποιο. Πώς να το πω. Θέμα. Ναι, δεν ασχολείται μόνο με κάτι. Εγώ τι εκφράζεις. Ξεκίνησα με κάτι αυτό που αρέσει σε μένα. Τα σκυλάκια μου. Και αυτός. Ναι. Οπότε το πρώτο μου βίντεο ήταν να λέω κάποια πράγματα που έκανα στο πρώτο μου σκυλάκι. Που χαζά πράγματα. Να μπείτε να το δείτε, να κάνετε και like. Ναι, σωστά. Ναι, μπείτε, δείτε. Σωστά. Τι περιέργεια είναι αυτή, κύριε. Γιατί είχε ολόκληρη ιστορία αυτό τώρα το βίντεο. Και λέω, θα μιλήσω για κάτι πολύ άνετη. Σε αυτό που είμαι άνετη, που ξέρω και άκιο. Και θα συνεχίσει έτσι το κανάλι μου. Με ιστορίες, με πράγματα που με απασχολούν. Με τέτοια πράγματα. Ναι, με κάτι, την Angels. Κάτι που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Και εμένα μου γράφουν πολύ, ακόμα παιδιά μου γράφουν. 11 χρόνια κανάλι. Ξεκίνησες λέει από τα φιλοζωικά και τώρα το άλλαξες και το χάλασες. Ναι. Και ο καθένας ό,τι όνειρο δει, παιδιά, ό,τι όραμα δει. Ξεκίνησα από τα φιλοζωικά. Από τα φιλοζωικά κάποιοι με μάθατε. Εγώ ξεκίνησα από μηχανή. Ναι. Πριν 11 χρόνια το κανάλι μου δεν ήταν ποτέ φιλοζωικό. Η Angels έχει φιλοζωικό κανάλι που είναι μόνο φιλοζωικά. Το Παναγιώτης Μίλας, το Κατερίνα Λάμπρου, το Μάνος, το Άκης είναι προσωπικά κανάλια. Και εκεί παιδιά ανεβάζουμε με αυτά που αγαπάμε και ασχολούμαστε. Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Σήμερα ο ξεργομάνος πάει μπαλέτο, ανεβάζει βίντεο με τα μαρτυράζε. Αλλά δεν θα τους κάνω έκπληξη. Αύριο μπορεί να κάνει κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Μπορεί να πάει να πουλήσει κουλούρια στη λαϊκή. Θα έχει τέτοιο βίντεο. Με λίγα λόγια τα γούστα μας, οι άνθρωποι, οι καταστάσεις αλλάζουν. Βάζουμε πράγματα στη ζωή μας. Εγώ δεν είχα τατουάζ, έβαλα. Δεν θα το βάλω σε βίντεο, είναι δυνατόν. Έχω κάνει πάνω μου. Έχω 3 κιλά μελάνι στο κάθε με χέρι. Και, εγώ φανε, και να μην τα βάλω τατουάζ σε βίντεο, είναι δυνατόν. Που κάνω το με τη μηχανή.
Έχω. Έχει τα. Δεν έχει το βίντεο. Έχω. Μόλις καρφώθηκες και εσύ, κυρία μου. Δεν έχει το βίντεο, link να το δεις. Δεν έχει το βίντεο, να πει να το δεις. Να το βάλουμε link, να κάνει εγγραφή στα παιδιά. Αυτό το κάνω. Εγώ δεν το έχω στο κανάλι. Οπότε ουσιαστικά τα προσωπικά κανάλια είναι αυτά που μας αρέσουν. Και αυτό που είπε ο Άκης πριν, ότι κάνω αυτά που αγαπάω και αυτά που γουστάρω. Αυτό θα δείτε εκεί, παιδιά. Και σιγά σιγά, ειδικά οι πιο καινούργοι στο άθλημα, θα βρούνε τι τραβάει περισσότερο και τι γουστάρει. Έτσι, όλοι να ξεκινήσετε. Όποιος έχει συγκεκριμένη θεματολογία και είναι καλός, καλό είναι να έχει συγκεκριμένη θεματολογία. Αλλά και προσωπικό κανάλι μπορείτε να φτιάξετε με τα γούστα σας και τα ενδιαφέροντά σας. Θα δώσω μερικά tips μετά. Οπότε λοιπόν το πρώτο βίντεο έγινε και είπες μια ιστορία η οποία σου βγαίνει αυθόρμητα. Είναι κάτι σημαντικό για σένα. Πώς έκανα σαν φίλο μου που θα έρχονταν στο σπίτι. Ναι, αυτό έτσι πρέπει να γίνει το βίντεο. Έτσι είχα απέναντι μου την κάμερα. Βέβαια δεν ήξερα και η κάμερα τι τραβάει. Αλλά... Έκπληξη, surprise. Θα το μια νέα εμπειρία σε κάθε φορά. Εσύ, κύριε. Εσύ ήσουν παλιός, είπες τώρα, έχεις ξεκινήσει από παλιά. Εντάξει, είχα άλλο θέμα, ήξερα τότε ακριβώς τι πρέπει να τραβήξω, τι να ανεβάσω, τι να κάνω. Τώρα πώς άρχισα. Να, σε μια έκθεση, άμα σας πω, εντάξει, γελάσετε. Χειροτέχνικα. Έκθεση χειροτεχνίας. Εκεί, γιατί να γελάσω. Χειροτεχνία. Όχι, τι γίνεται. Εγώ ασχολούμαι με κάτι τέτοια. Παίρνω κάτι κουτιά και τα βάφω, τα φτιάχνω, ξύλινα. Ξύλινες κατασκευές πάρα πολλές. Με τρομάζεις. Ναι, μου αρέσουν αυτά. Και είχα πάει σε αυτή την έκθεση και είχα πάρει. Τότε είχα πάρει και την GoPro. Γράφει έτσι. Γράφει, εντάξει. Γιατί γράφει, δεν ξεγράφει. Είχα πάρει και την GoPro και λέω ευκαιρία να τη δοκιμάσω. Κάνει και μόστρα έχω GoPro. Ναι, σιγά. Τράβαγα από εδώ, τράβαγα από εκεί. Πήγα στο σπίτι, ήθελα να δω. Τα τράβηξα καλά. Την κουνάγα πολύ, κουνιότανε. Τι ήχο είχε αυτά. Χειροτεχνία, τα τράβαγα καλά. Την τράβηξα, κουνιότανε. Έχει γίνει το βίντεο. Το βίντεο τώρα. Τα πονηρά μυαλά υπάρχουν. Έτσι ο πόρου θα είναι. Κανονικά. Πονηρά μυαλά, έτσι λέει ο λαό. Τέλο πάντων, λέω θα το φτιάξω ένα βίντεο. Τσούκου τσούκου από εδώ από εκεί, το ανέβασα. Ψιλογούσταρα, οι πρώτε 50 προβολές ήταν δικές μου όλες. το ξανάβαζα. Αλλά θα φτιάξω και δεύτερο να σκεφτώ ότι. Καπάκι με παίρνει ένας φίλος. Θέλω τάδε βοήθεια να μην τον υπολογιστεί. Είναι αυτό που είπες. Ναι. Α, ευκαιρία λέω, στο κάνω tutorial. Το ανεβάσω, το δει και κανένας άλλος. Πήρες και το μουτράκι σου ή μόνο φωνή και εικόνα. Άλλη. Φωνή και ό,τι τράβαγε ο υπολογιστής. Tutorial. Του βάζω και βελάκια, τι να κάνει. Και έτσι άρχισα. Άρα, τώρα εντάξει, έχω πάρει λίγο. Ήτανε tutorial το βιντεάκι. Ήτανε tutorial. Ο tutorial ποιος είναι ρε παιδιά. Έχει φύγει, είναι ξένος. Ένας από το χωριό δεν είναι. Ναι, ο ξαδερφός του Λουμπά. Και κάπως έτσι καταστρέφεις ένα βίντεο και μια ιστορία. Έτσι, που λες. Οπότε και εσύ πήρες το κολλάι και εσύ τώρα κάνεις βιντεάκια, να και το μουτράκι του Άκη μέσα, να και... Πήρα αέρα. Ψάχνει είχε με τα προγράμματα. Αυτό θέλω να ρωτήσω, το μουτράκι δεν το βάζατε γιατί φοβόσασταν την ανταπόκριση ή το hate? Όχι, ποιο hate. Εγώ να σου πω κάτι. Να σου πω πώς ακούμε. Σε σχέση με εμφάνιση. Με φάει από παλιά φίλε. Δηλαδή άμα τρως hate, δηλαδή τι, από εμφάνιση. Είναι τι κακοπλεξικό αυτό το πράγμα. Ο καθένας είναι όπως είναι. Εγώ δηλαδή δεν θα έκραζα ποτέ. Πάντα hate, βασικά δεν μου αρέσει. Αν δεν μου αρέσει κάποιος στο YouTube, απλά δεν τον βλέπω. Αλλά εκτός αυτού, τι να σου πω. Χέιτ θα φάει κάποιος, είναι θέμα συμπεριφορών. Εγώ έχω πρόβλημα με τις συμπεριφορές, όχι με την εμφάνιση των λεπτών. Γίνεται κάποιοι είναι ευαισθητούλιδες, έχουν κάποιες ίσως ανασφάλειες, κάποια σημεία. Το μικρό τέτοιο που λέμε, να μην πω τη λέξη. Όχι, όχι, άλλο λέω εγώ για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ευαίσθητοι, δηλαδή ο άλλος με την εμφάνιση του μπορεί να έχει κάποιο θέμα, να έχει κάποια ανασφάλεια. Και είναι σκληρός χώρος στο YouTube. Έτσι, αλλά όλους μπορείς να τους κερδίσεις, να τους αλλάξεις. Θέλει να γίνει κάτι. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ ανέβαζα το πρόσωπό μου στο πρώτο μου βίντεο, ας πούμε. Θα έπρεπε να έχει γίνει και φοβερό δυστύχημα. Πάνω στο μηχανάκι που θα βάλει το πρόσωπό σου μέσα στη σειρά. Οπότε δεν είναι πάντα όλα τα βίντεο που είναι για να βάλεις και το πρόσωπό σου. Όχι, εντάξει, σε μόνο vlog το πρόσωπο δεν είναι καλή ιδέα. Εκεί ήθελα να το επισημάνω το αυτό. Κοίτα, χωρίς μηχανάκι. Πάντως, ένα μεγάλο παράπονο γενικά που έχω εγώ είναι ότι, να, όλοι ας πούμε, άμα δεις, όλοι έχουμε ένα κοινό πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι να ανεβάσουμε.
Και επειδή δεν είναι και συνήθως τα δικά μας τα... Εμείς δεν ξέρουμε τι να ανεβάσουμε. Ναι, εσύ κοίταξε να δεις, έχεις 60.000 subscribers, ξέρω πόσους έχεις, 70. Ω, δεν σου παρακολουθεί. Σου έρχεται... 22 και πίσω έχεις. Ναι, εντάξει. Πόσα έχεις? 92.000 εγώ. 92.000 subscribers, συγγνώμη. Έχεις ένα feedback τρελό. Εμείς που είμαστε μικρότερα κανάλια, ας πούμε εγώ με 1150, ξέρω, 1100 κάτι subscribers. Ναι, αρκετούς θα έλεγα, πάνω από τους μισούς ίσως. Τι γίνεται, δεν έχουμε ένα feedback και φαντάζομαι ότι έχω αρκετό καιρό να ανεβάσω. Έχει σχόλια, σου γράφουν αυτό. Ναι, αλλά όμως πρόσεξε να δεις, δεν σε κατευθύνουν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά ειδικά που έχουν ελάχιστο subscriber, ας πούμε σε σχέση με σένα, καλό θα ήταν ο κόσμος που βλέπει κάποια κανάλια. Και συνεχίζουμε, πατήσαμε το κουμπί. Λοιπόν, όταν κάνεις σαρδάμ που λες και το ξανακάνεις, εκεί είσαι ο εαυτός σου, φίλε. Είναι πραγματικά όλα τα σαρδάμ, έτσι. Αυθόρμητα, δεν φαίνεται. Ναι. Μετά μπαίνεις σε ένα mood ρομπότ μαζί που έχει παντρευτεί αυτόματο πιλότο και έχουν κάνει ένα μαύρο κουτί. Δηλαδή, φίλε, είναι. Είσαι σφιγμένος και φαίνεται. Καμία σχέση, παιδιά, ο Μάνος, το πώς μιλάει στα βίντεο του με το πώς είναι στην πραγματικότητα. Εγώ τον ξέρω πολλά χρόνια. Καμία σχέση. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Και του λέω, σκέψου σαν να μιλάς σε ένα φίλο σου. Μπείτε μέσα, δείτε, δώστε συμβουλές, tips, ξεκολλήστε τον λιγάκι. Ναι. Να ξεκολλήσει. Όχι, μου το έχουν πει. Μου το έχουν πει ότι υπάρχει ένα, ναι, έχει ένα lag. Ναι, γενικά έχω πάρει κάποια σχόλια, όχι αρνητικά, αλλά ότι ναι, ότι είμαι σφιγμένος, πρέπει να χαλαρώσω λίγο. Ναι, αυτό με την Παγκάλη. Με χτυπάνε στην πλάτη, ξέρεις, μεγάλε, ξεκούνε. Λοιπόν, ένα μεγάλο tip για τους καινούργιους YouTuber και τους παρόντες και τους μη, είναι η επανάληψη. Μην σε νοιάζει να φτιάξεις υπερπαραγωγή, μην σε νοιάζει να φτιάξεις την υπερθεματάρα, μην σε νοιάζει τίποτα. Φτιάχνε βίντεο τα οποία να σου αρέσουν, όχι τρας ρε παιδί μου, τελείως, μην κάνεις βίντεο απλά αναγκαστικά για να το κάνεις. Να έχεις ένα θεματάκι που γουστάρεις, πιάστο, μην κοιτάς να το κάνεις υπερπαραγωγή, να κάνεις όμως πολλά βίντεο. Αν μπορείς καθημερινά, ακόμα καλύτερα, μέρα παραμέρα, πολλά βίντεο με την επανάληψη, γίνεσαι και καλύτερος στην κάμερα, αποκτάς μία άνεση, αποκτάς άνεση στο λόγο, αποκτάς άνεση καλύτερα στο editing. Αυτό που έχεις εσύ δεν το αποκτάς. Στο φωτισμό. Φίλε. Μια χαρά το έχεις, φίλε. Για δες τα βιντεάκια που είμαστε με τη μηχανή που εκεί είσαι αυθόρμητο και σχολιάζεις. Μια χαρά το έχεις. Όλοι το έχουμε. Εντάξει, εσύ το είσαι σε άλλη κλίμακα. Δεν είμαι καθόλου σε άλλη κλίμακα. Απλά εσύ στην κάμερα κομπλάρεις. Με την επανάληψη ξανά και ξανά γίνεσαι καλύτερος σε όλα και το κοινό στην αρχή σε μαθαίνει. Οπότε έχει υλικό, σε βλέπει, σε ξαναβλέπει. Αυτοί οι subscribers που έχει λύγει, ξέρω εγώ τι. Εγώ με τους καλύτερους subscribers, δεν έχω ούτε ένα hate, παιδιά. Γίνεσαι εκεί. Περίμενε, θα έρθω, θα σου στείλω εγώ μερικούς. Χαιρετάκια μου, για κάτω μια βολά για το Μάνος και έχω ούτε ένα thumb down, έτσι. Εγώ που έχω... Είναι απίστευτη. Ένα dislike έχω σε κάθε βίντεο, στα πρώτα. Εγώ να. Όχι. Το ανακάλυψα μια σύντομα. Είχε βρει ένας Ινδός, δεν ξέρω τώρα πώς το έκανε, βρήκε εμένα τώρα με 100 subscribers είναι. Και πήρε το όνομα του καναλιού, είχε κάνει The Vlog Factory, είχε πάρει το σήμα ολόιδιο. Ινδός. Ινδός. Γιατί μπήκα εκεί, είδα κάτι ινδικά, έτσι. Oh, okay. Κάτι ινδικά. Τρώνε περιστέρια αυτοί. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Να τι κάνει. Λέω, του γράφω σε ένα comment, λέω, άνθρωπέ μου. Στα ινδικά. Όχι στα αγγλικά. Στα ινδικά. Α, ινδικά μόλις πιο ταξίδια. Μόνο τότε ινδικά μιλάω. Με ταξίδια, ναι, ινδικά. Και τέλος πάντων, τίποτα αυτό. Συνέχιζε εκεί το βιολί του. Και έκανα και εγώ μια αναφορά στο YouTube, εντάξει. Α, και τον κλείσανε. Όχι, τον κλείσανε. Μάλλον του είπαν να αλλάξει όνομα και τέτοιο. Και τον κλείσανε. Έχει ανεβάσει, είχε ανεβάσει. 4 βίντεο εκεί έμεινε. Αλλιώς... Αλλά λέω, βρήκε ο Ινδός. Θα στείλουμε τον τάκι. Καλά τώρα, γιατί να κάνει κλοπή τώρα. Μα και το όνομα και το... Για ψάξε λίγο στην Ινδία που σου είχα κάνει. Δεν ξέρεις τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Όχι, τόσο δεν είμαι. Ευτυχώς. Ξέρει, πήρε μια γεύση, την πήρε. Καλά, εντάξει, άσχετη, από σπόντα γεύση. Πάμε τώρα για το hate. Λοιπόν, hate μάλλον θα μιλήσω εγώ πρώτος. Και πού ξέρεις από hate? Έχω ακούσει. Παιδιά, είμαστε πολλά χρόνια όταν εκθέσεις τον εαυτό σου δημόσια και ειδικά σε μεγάλη κλίμακα θα φας και πολύ αυτό hate. Αυτό το υποστείς, το ξέρεις. Αλόγιστο hate. Ατόφιο που πηγάζει από τα σπλάχνα, από το DNA, από το μεδούλι, φίλε.
Και έχω πολλούς οι οποίοι έχουν κάνει εγγραφή, έχουν, είμαι σίγουρος, πατήσει καμπανάκι για να μπουν να δουν το βίντεο. Ακούστε παιδιά τώρα τα χιτεράκια μου τι κάνουν. Έχουν δηλώσει 10 βίντεο πριν, 20 βίντεο πριν, δεν σε γουστάρουμε, είσαι καραγκιόζης, είσαι τόνα, είσαι τάλο, έχουν εκεί μια λίστα μεγάλη. Ναι, το είπανε. Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει copy-paste. Τα γράψαν, τα δηλώσανε. Στο επόμενο βίντεο ξανά μέσα. Ρε φίλε, αφού δεν με γουστάρεις, το είπες. Έγραψες εκεί με ένα σεντόνι κάτω και με στόλισες. Δεν με γουστάρεις. Όχι! Θα το λέω συνέχεια, παιδιά, και μπαίνουν άνθρωποι που δεν με γουστάρουν σε κάθε μου βίντεο. I love to hear. Γράφουνε. Δεν έχω απαντήσει ποτέ. Δεν γράφω απαντήσεις γιατί θα πρέπει να μπω σε μια διαδικασία. Δεν θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι ίσως σε όλους. Μην απαντήσω σε κάποιους ή σε κάποιους όχι. Θα φανεί άσχημο. Οπότε διαβάζω τα σχόλιά σας και πατώ καρδούλες. Λοιπόν, μπαίνουν σε κάθε βίντεο και σχολιάζουν. Και τώρα αναρωτιόμαστε πόσο άδεια πρέπει να είναι η ζωή σου ή αδιάφορη για να κάνεις. Να αφιερώνεις χρόνο σε πράγματα που δεν σου αρέσουν, δηλαδή γεμίζεις τη μέρα σου με πράγματα που δεν σου αρέσει να κάνεις. Okay. Αυτός με χαλάει, τον βλέπω και με εκνευρίζει, αλλά θα τον βλέπω σε κάθε του βίντεο για να σου αρέσει σχολιάσω. Μια χαρά αυτό που κάνουν και ζουν μέσω από τις ζωές των άλλων και δημιουργώντας δώρο εκεί που δεν υπάρχει και δίνοντας σημασία στη ζωή τους εκεί που δεν υπάρχει. Ναρκωτικά. Έτσι, έτσι είναι. Με το να τους δίνεις προσοχή, τους δίνεις αξία. Και αυτό ανάπολα τα χειτεράκια, ακούστε χειτεράκια μου τι κάνετε. Λοιπόν, όταν μπαίνετε και ξεχωρίζετε έναν άνθρωπο και δίνετε χολίτσα, ό,τι και να γράψετε, όσο κείμενο με, ξέρω εγώ, επιχειρήματα δικά σας, με φαντασία, με φανατισμό και να γράψετε, ένα πράγμα κάνετε μόνο, ένα. Μας επιβεβαιώνετε το πόσο ξεχωρίζουμε. Γιατί, για να με βρεις. Μέσα στα τόσες χιλιάδες των χιλιάδων, να με ξεχωρίσεις από τη στιγμή που δεν αναφέρομαι σε σένα προσωπικά και να ασχολείσαι μαζί μου, ξεχωρίζω για σένα, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το δεύτερο φανταστικό και ακόμα καλύτερο, μας βλέπουν αυτοί που μας αγαπάνε. Άμα μας βλέπουν και αυτοί που δεν μας αγαπάνε, ακόμα τι καλύτερα. Άλλο να ζητήσουμε. Ακόμα καλύτερα. Μας ανεβάζετε τα views, μας ανεβάζετε το χρόνο θέασης, ναι. Βλέπετε τις διαφημίσεις που βάζει το Google, οπότε πληρωνόμαστε. Δημιουργείτε τζερτζελέ με τα σχόλια και τα λοιπά. Οπότε πληρωνόμαστε. Μας βάζετε σε τάσεις εκεί πέρα, δηλαδή μόνο καλό μας κάνετε. Οπότε γι' αυτό τα χειτεράκια μου λέω τα αγαπάω συνέχεια. Αλλά όσοι ξεκινήσετε, παιδιά, είναι σοκ το hate στην αρχή. Επομένω στους hater του. Είναι σοκ. Ωραία, να πω και κάτι για τους καινούριους YouTuber. Όταν έρχονται τα hate, δύο πράγματα μπορούν να κάνουν. Σκύψουν. Ή αρχίζουν και να απαντάνε αν όχι. Το αισθάνονται. Αυτό είναι φαύλος κύκλος. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι μπορεί να μπει στο τρυπάκι να θες να απαντήσεις, να βρεις το δίκιο σου, να το αποδείξεις κάτι, να. Αυτό αρχίζει και σε αναλώνει. Μπαίνει μέσα σου και σένα κάτι που δεν θα σου είναι δημιουργικό καθόλου. Και το θα κερδίσουν και αυτοί, εννοείται, τη σημασία που πάνε. Να σε στοχοποιήσουν και να σε κυνηγάνε εκεί να δεις πλάκα. Ναι, και εσύ τώρα θα σκέφτεσαι να ανεβάσω βίντεο, Παναγία μου, τι θα ακούσω πάλι. Όχι, μπορείτε να τους διαγράψετε τελείως. Ναι, υπάρχει και αυτό. Δεν τους έχετε δει ποτέ, δεν θα τους δει ποτέ κανείς κάτω από το βίντεό σας. Και συνεχίζετε εσείς έστω και για έναν θεατή, έτσι και σας αρέσει το βίντεο, θα το κάνετε. Μία τεχνική είναι αυτή. Η άλλη τεχνική είναι τους αφήνετε μέσα να ξεσαλώσουν, γιατί σας ανεβάζουν τις προβολές, ανεβάζουν τα λεπτά θέασης που λέγαμε πριν, γίνεται τόλος στα σχόλια. Αλλά μην το πάρετε στα σοβαρά, παιδιά. Είναι άνθρωποι προβληματικοί, βαθιά προβληματικοί. Μην το πάρετε στα σοβαρά. Γελάστε, διασκεδάστε. Τα hate comments είναι φανταστικά. Έχω κάνει και βίντεο βασισμένα πάνω σε hate comments. Δηλαδή, πολύ όχι μόνο με ανεβάζουν, ναι, μας δίνουν και υλικό και το κάνουμε χαβαλέ. Αλλά για αρχή, παιδιά, μπορεί να είναι σοκ. Ναι. Αυτοί που δεν έχετε συνηθίσει να διαβάσεις και να το πάρεις σοβαρά και να δεις τι λέει αυτός τώρα, γιατί μου τα λέει αυτά τα πράγματα, τι έγινε. Πού με ξέρει, πέφτουνε και απειλές, έτσι. Δεν είναι μόνο στη φάση του τάκη που τον κρύβουν και τα λοιπά. Εγώ προσωπικά έχω βιώσει απειλές στοχοποιημένες. Να σε βρούμε, να σε σκοτώσουμε. Ναι, ρε, και εγώ έχω τέτοια πλάκα μας και. Να με δίνουνε. Ναι, εμένα μου το είχε κάνει και δημοσιογραφικό κανάλι. Δημοσιογραφικό, όχι YouTube, δημοσιογραφική σελίδα είχε βγάλει το βίντεο μου με επικεφαλίδα «Βρείτε τον και πιάστε τον». Εντάξει, καλή φάση. Ωραία, σοβαρή δημοσιογραφική σελίδα. Σοβαρή δημοσιογραφική σελίδα. Δημοσιογράφη τώρα, δηλαδή, μπορεί δηλαδή
Τέλος πάντων. Διευκρίνησε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν έχω νεύρα τσακώνομαι με τους haters του Τάκη. Α, όποιος θέλει, ναι, παιδιά. Μπαίνω μέσα, βρίσκω τους haters του Τάκη και τσακώνομαι με εκείνους. Κι εγώ. Βέβαια, χαμένη μάχη γιατί πέφτει στο επίπεδο τους και την κάνει λόγω εμπειρίας. Έλα, ρε, πλάκα έχει. Στην πλακία δεν του πειράζει τίποτα. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι μιλάνε σαν να ξέρουν. Οπότε έχει πολύ. Πλάκα, εμένα με διασκεδάζει, όχι. Καλά, ρε. Λοιπόν, ναι. Ατάκες από haters, παιδιά. Ξεκινάει μήνυμα. Δεν είμαι hater, αλλά είναι hater. Τέλος. Δεν είμαι hater, αλλά είμαι hater. Αλλά δεν είναι καλός. Εγώ για το καλό σου το γράφω. Hate comment, εγγυημένο. Όταν ξεκινάνε έτσι. Επίσης, ο επίλογος έχει πάντα. Αφού έχει γράψει, έχει ξεράσει τα ντερά του Χολή. Φιλικά πάντα. Ναι, ναι. Με εκτίμηση. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Χωρίς παρεξήγηση, αυτά παιδιά είναι κλασικές ατάκες από hater. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται να μου έχει ξεράσει ολόκληρη χολή, είσαι καραγκιόζη, είσαι. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Να μα το λέει φιλικά, όπως έχει. Φιλικά όμως, φιλικά. Ψόφα, αλλά φιλικά, φιλαράκι, δεν θέλω να παρεξηγηθούμε κιόλας. Αυτές είναι ατάκες hater. Φιλικά πάντα. Όχι, να μην δίνουν σημασία σε αυτά. Όχι, παιδιά. Θα έχετε και τέτοιους, δεν τους γλιτώνετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, πιστεύω ότι τώρα όποιος ανοίγει κανάλι, επειδή πλέον έχει γίνει πολύ ντόλος από πάρα πολλούς YouTuber με τους hater και με αυτά, έχουν όλοι μια γεύση περί τίνος προτείνει. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Μέχρι και τραγούδια, comment song έχουν γραφτεί, ας πούμε. Είναι θέμα χαρακτήρα, ξέρεις τι. Ξέρεις τώρα να είσαι καθαρός, μια αγνή ψυχούλα, που θέλει να κάνει ένα βίντεο τώρα στο YouTube και να δει από κάτω να τον βρίζουν ή τους γονείς του ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι θα τον πάρει το παράπονο, θα πει γιατί ρε γάμο το, τι σας έκανα. Το έχουν παραδεχτεί και μεγάλοι YouTuber ότι σε κάποιες φάσεις της ζωής τους, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι πάντα ίδια η φάση σου. Ωραία, τώρα είσαι καλά. Μετά από. Έχουν παραδεχτεί κάποιοι μεγάλοι YouTuber, ας πούμε, με εκατομμύριο συνδρομητές κτλ. Ότι σε κάποιες φάσεις τα hate comments τους έχουν επηρεάσει. Παρόλο που έχουν όλη αυτή την εμπειρία. Ναι, θα σε πιάσει μια φάση περίεργη. Μπορεί δηλαδή, ναι, σε κάποια φάση να σε ακουμπήσουν. Ναι. Okay. Αλλά όχι όπως έναν άνθρωπο που δεν είναι μαθημένος. Και εμένα καμιά φορά που δεν είμαι στα καλά μου, γι' αυτό και δεν πρέπει να διαβάσω, παιδιά. Αν δεν είμαι στα καλά μου, δεν πρέπει να διαβάσω, γιατί κάποιο. Δεν θα πρέπει, όχι. Ναι, κάποιο hate comment μπορεί να σε επηρεάσει εκείνη την ώρα. Θα σου φύγει, δεν είναι κάτι, αλλά γιατί να σε στεναχωρήσει παραπάνω. Και έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο το YouTube, μια πολύ φοβερή πατέντα. Λέει απόκρυψη χρήστη από το κανάλι. Δεν είναι block, προσέξτε. Τον αφήνει μέσα, γράφει ο άλλος, γράφει εκεί κειμενάρες, τα βλέπει αυτά που γράφει, αλλά τα βλέπει μόνος του, παιδιά. Δεν τα βλέπει κανένας άλλος. Και δεν το ξέρει κιόλας. Δεν το ξέρει κιόλας. Δεν τα βλέπει κανένας άλλος. Δηλαδή, εσείς δεν τα βλέπετε, ούτε εσείς που έχετε το κανάλι, ούτε οι υπόλοιποι που μπαίνουν στο κανάλι σας. Άρα λοιπόν μπαίνει και δίνει πόνο, χαλάει το χρόνο του. Και δεν γιατί το μαρτύρησες αυτό, ρε. Τώρα έχει haters οι οποίοι δεν βλέπουν dislike και like θα νομίζουν ότι είναι. Άρα λοιπόν όσους σας ενοχλούν τα χέρια. Είναι άλλα προφίλ μετά, δεν είναι χαζά τα χέρια. Δεν του κάνει και τον πιο και το άλλο προφίλ. Ναι. Όσοι λοιπόν σας ενοχλεί, υπάρχει και αυτή η λύση. Τους εξαφανίζετε, παιδιά, και μετά ό,τι και να γράψουν δεν θα φανεί στο κανάλι σας. Όχι, αυτό του λέω ότι είχα 12 και απέκτησα και ένα από δεύτερο χέρι χιτεράκι από σένα και πήγαινε 13. Εσύ τι ήθελες παρθένο χέρι, δεν ήθελες εσύ να ξεκινήσεις από σένα. Εγώ νόμιζα ότι είχε ένα συνδρομητή με 13 λογαριασμού σε ένα χέρι. Δεν θέλεις έτσι. Μεταχειρισμένο. Πρωταθλητή, θέλω ένα νεογνό. Να ξεκινήσει από σένα. Εγώ τώρα. Ένα ρε παιδιά που δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει μισήσει έναν άνθρωπο να πει να μισήσει το Κατερίνιό μας κατευθείαν. Να, εγώ πρώτο υποψήφιο. Έτσι, χωρίς λογική. Εγώ αύριο που έχω κάτι έξοδα και θα δώσω μαζεμένα λεφτά, θα γυρίσω μέσα στα νεύρα. Θα στα φτιάξω εγώ μια χαρά τα βίντεο σου αύριο. Στα γλυκά. Είναι λύθηκε το πρόβλημα τη Κατερίνα. Κάνε τον Ινδό. Γιατί Ινδό αύριο. Κάνε τον Ινδό. Και πάμε τώρα να δούμε εξέλιξη. Μελλοντικά σχέδια για τα κανάλια μας και ξεκινάμε από. Όχι, εσύ θες να πεις πρώτη. Όχι, λέω. Δηλαδή, το φαντάζομαι εγώ το κανάλι μου. Όχι. Ένα εκατομμύριο, τι να πω. Τι θες να κάνεις στο κανάλι, θες να βελτιώσεις, τι βίντεο θες να φτιάξεις. Τη βελτίωση τη βλέπω εγώ συνέχεια, αυτό είναι το κακό. Ότι δεν την βλέπουν όλοι, τη βλέπω μόνο. Τι θες, εσύ ρε παιδί μου, εντάξει, άσχετα που. Άμα θα πετύχει ή όχι. Δεν ξέρω, έχω στο μυαλό μου μόνο τα βίντεο που πρόκειται να φτιάξω. Ωραία, αυτά τα βίντεο που πρόκειται να φτιάξεις.
Θες να αλλάξεις κάτι στο φωτισμό, στο background. Ναι, αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει. Καλύτερη κάμερα, ας πούμε. Μακάρι να μπορέσω να βάλω. Άλλο ένα που θέλω να πω είναι ότι μπορείς να ξεκινήσεις βίντεο χωρίς να έχεις τον τέλειο εξοπλισμό. Να περιμένεις να πάρεις την τέλεια κάμερα. Ποιο τέλειο, σκουπίδι, ό,τι και να έχεις, παιδιά. Δεν θυμάμαι, το έχεις πριν από λίγο αυτό. Δεν θυμάμαι, το ξαναπούμε. Ό,τι και να έχεις, ξεκίνα. Με ό,τι και να έχεις, ξεκίνα και γράφε. Έχουν γράψει βίντεο, αρέσει. Και με κινητό. Τα κινητά, ειδικά που κυκλοφορούν, έχουν φοβερές κάμερες τώρα, παιδιά. Με ό,τι και να γράψεις, ξεκίνα, γράψε. Μην περιμένεις. Μην βρίσκεις δικαιολογίες στον εαυτό σου. Μα δεν έχω κάμερα, έχεις κινητό. Γράψε τα πρώτα τα βίντεο και τα δικά μου είναι σκουπίδια. Όταν μιλάμε σκουπίδια, σκουπίδια. Για τους γερόντικους YouTuber που είναι και το θέμα, τα κινητά δεν είναι αυτά που είναι έτσι. Επειδή μιλάμε για γερόντικους. Επειδή πιο πολύ είναι εικόνα το YouTube, να μην τους νοιάζει. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, άμα δουν το κανάλι μου, θα δουν ότι από πίσω έχω φόντο μια κουβέρτα, που είναι η αγαπημένη μου κουβέρτα. Τώρα εδώ όμως, στο ότι ένα ζεντόνι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βρει την τέλεια γωνία στο σπίτι του. Να λείπουν όλοι, δεν ξέρω τι. Από τη στιγμή που έχουν δει δικό μου βίντεο, έχουν δει τα πάντα. Κάποιοι είναι τελειομανείς, ξέρεις, σου λένε θέλω να έχει από πίσω το σωστό φόντο, ήχο, φως. Τίποτα από αυτά δεν έχω. Αυτά θα έρθουνε, παιδιά. Όποιος έχει να επενδύσει αυτά τα χρήματα από την αρχή, οκ. Αλλά επειδή, τουλάχιστον στη δική μας την οικονομική τάξη, δεν παίζει αυτό, γιατί για να βάλεις καλό ήχο, καλή κάμερα, καλό φως, μιλάμε για ένα budget για να ξεκινήσεις. Μην το πεις γιατί θα τους αποθαρρύνεις. Κάνα 30.000. Μην το πεις καθόλου. Εγώ είμαι από τις εξαιρέσεις που τα έχω όλα αυτά. Αλλά δεν έχω το χώρο. Ταυτόχρονα είναι. Τι κίνηση. Έχω και μικρόφωνο. Να κάτσω δίπλα σου. Πού να φτάσεις. Και κάτω ήχου έχω. Και DSLR έχω. Αυτό που δεν έχω είναι φωτισμό. Δεν έχω ρεύμα, λέει, σας πω. Δεν τα κόψανε, δεν είχα ρεύμα. Από DSLR άλλο τίποτα. Θα ακούς. Ναι, ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Αφού ασχολούμαι με τη φωτογραφία, αρέσει χρόνια. Έχω τον εξοπλισμό. Απλά το θέμα είναι ότι στη φάση που είμαι τώρα στη ζωή μου, δεν μπορώ να φτιάξω ένα setup. Υπάρχει πρόβλημα που θα γίνει και πώς και αυτό, γι' αυτό και είναι όλα στο περίπτωμα. Εντάξει, έχεις τουλάχιστον εσύ τα φόντα, εσύ έτσι. Ο Μάνος ασχολείται με τη φωτογραφία πολύ πριν ξεκινήσει τώρα το κανάλι. Οπότε έχει εξοπλισμό. Να, κάποιες εξαιρέσεις. Αλλά εάν ξεκινήσει από το μηδέν, είναι ακριβά, παιδιά. Οπότε ξεκινάς με αυτά που ξεκινάς. Και εγώ τώρα ξέρω, εγώ ξεκίνησα. Ανεβαίνει το κανάλι σιγά σιγά. Καλά, με έχετε ανεβάσει πάρα πολύ. Σιγά σιγά τρέχει το κανάλι, παιδιά. Τι πάρες μου, το κανάλι τρέχει. Με έχετε πάει πραγματικά 92.000 και. Και πριν ένα χρόνο ξεκίνησα, ξέρω εγώ πώς ήμουνα. 30.000. Ήμουνα, ναι, καμία σχέση. Και έρχονται σοδάκια σιγά σιγά από τις διαφημισούλες, μη φανταστείτε τρελά λεφτά, έτσι κάνα 150, κάπου εκεί. Τα οποία τα επιστρέφω, πήρα GoPro που είναι ακριβή. Και το σκάφος απ' έξω δεν είναι δικό σου. Το κότερο, πήρα καινούργιο PC που θα το πληρώνω δόσεις. Πισίνα. Έχω πάρει πισίνα, ναι. Δούλους, έχω πάρει διάφορα. Να σου πείσω τώρα παιδί. Και τους βάζω και κάνουμε βιντεάκια μαζί. Γιατί δεν θέλει κανείς άλλο. Όταν έρχεται το εικοσάρικο, είμαι εδώ τώρα. Έτσι. Τι να κάνουμε. Οπότε μπορείς να βγάζεις. Μπορείς να βγάζεις και να επενδύεις στο κανάλι σου. Μην ψάχνεις. Καλά, επαγγελματικά απέχουμε πάρα πολύ, παιδιά. Αλλά μπορείς σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να το δεις επαγγελματικά. Κάντο με αγάπη. Και ό,τι βγει δηλαδή, άμα βγει, γιατί σε οτιδήποτε. Κάποιοι πάντα εδώ και επαγγελματικά, έτσι, από ξεκινάνε από εκεί για να βγάλουν ένα έσοδο. Όπως νομίζει ο καθένας, αλλά ξεκίνα με αυτό που έχεις και σιγά σιγά θα ξεκινήσεις να έχεις και κάποιο εισόδημα με τον καιρό και αυτά μπορεί να επιστρέψεις στο κανάλι σου για να το κάνεις καλύτερο. Αυτό. Πάντως επαγγελματικά δεν το είδα ποτέ και αυτή τη στιγμή αν ασχολήθηκα πάλι, ασχολήθηκα γιατί βλέπω ότι μπορώ να δώσω πληροφορίες ειδικά σου μηχανόβιος. Σε θέματα οδήγηση και τέτοια και πράγματα τα οποία θα βοηθήσει ο κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτό. Ωραία, έτσι δεν είναι. Και για να προωθήσω τη μουσική μου που είναι η αγάπη. Κοίτα, το επαγγελματικά, για να φτάσει να το πούμε τώρα κάποιο στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Και τα λεφτά που στο εσύ, YouTube. Ναι, ναι. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Και δεν είναι έτσι, γιατί εγώ είχα μόνο έσοδα από προβολές. Τα λεφτά στο YouTube δεν είναι. Δεν είναι από προβολές. Δεν είχε χορηγού, τέτοια, τίποτα. Τα λεφτά στο YouTube δεν είναι από τις διαφημίσεις που σου βάζει το Google. Από εκεί πέρα έρχονται λίγα. Τα λεφτά είναι όταν θα καταφέρεις να κάνεις συμφωνίες με σπόνσορες. Και να κάνεις συμφωνίες με σπόνσορες θέλεις πολύ μεγάλα νούμερα. Αλλιώς
κάνει συμφωνίες με sponsors όπως προσπαθώ εγώ τώρα να κάνω και σας το έχω πει. Αλλά οι συμφωνίες που κάνω εγώ δεν είναι για να βγάλω χρήματα. Είναι για να έχω τα συμπληρωματάκια μου δωρεάν, για να έχω, ξέρω εγώ, το φαγητό του σκύλου μου δωρεάν. Ό,τι μπορώ, παιδιά, ό,τι μπορώ να καταφέρω. Ακόμα δεν ξέρω, αλλά το προσπαθώ. Άρα κοιτάς να βγάλεις έξω τα οποία έτσι και αλλιώς θα τα δίνεις. Είναι ένα βήμα, να ξέρετε και αυτό, για να πλησιάζεις σπόνσορες. Είναι και σε αυτούς πιο προσιτό και σε να είναι έτσι και αλλιώς γλιτώνεις λεφτά. Δεν παίρνεις λεφτά, αλλά γλιτώνεις λεφτά. Έτσι, παιδιά, βηματάκι-βηματάκι ανεβαίνεις. Τώρα το επαγγελματικά απέχει πάρα πολύ. Αλλά είναι κάτι το οποίο σου ελαφραίνει τη ζωή, σου μειώνει έξοδα. Μπορεί, ναι, από εκεί ξεκινάς. Και σου δίνει και ένα κίνητρο. Λες ότι εντάξει, κάτι κάνω σωστά. Εγώ ότι πάντως, ένα αν όφελος, ποτέ βγάζω χρήματα από αυτό το πράγμα, θα προσπαθήσω να το ρίξω σε εξοπλισμό και τέτοια να το κάνω ακόμα καλύτερο το κανάλι. Δηλαδή, θα το κοίταγα. Ξέρεις, δηλαδή, αν υπήρχε δυνατότητα, πιστεύω οι περισσότεροι αυτό θα κάνουν. Θα έρθει και η σειρά σου για το μέλλον του καναλιού σου, κυρία μου. Καταρινιό, οπότε εσύ θέλεις να πάρεις καλύτερο εξοπλισμό, ναι, κάποια ναι. στιγμούλα, να φτιάξει εκεί πέρα το φωτισμό. Πόρεσε με το φωτισμό η Κατερίνα, παιδιά. Και λένε το βασικότερο κορίτσι, πράγμα και έχει απόλυτο δίκιο. Με το βάψιμο. Μα να σου πω κάτι και δεν βλέπω μόνο τα βιντεάκια που θέλω να κάνω για να αρέσουν μόνο σε μένα, αλλά βλέπω και τι βιντεάκια μου αρέσει να βλέπω στους άλλους. Δηλαδή αυτά που έχουν ωραίο φωτισμό και καλό ήχο μου είναι πιο ευχάριστα να τα δω και ας είναι μία ώρα. Ναι. Αυτά που είναι λίγο θολά, κουνιέται η κάμερα ή δεν έχει καλό φως. Κάτι μου κάνει. Άλλο τι, παιδιά, μπορεί να έχετε το πιο σκουπίδι κινητό με την πιο σκουπίδι κάμερα. Άμα ο φωτισμός είναι καλός, το βίντεο βλέπετε μια χαρά. Φωτισμός και ήχος είναι τα κυριότερα. Και το μαξιλό για έχω και δεν έχω πάρει μικρόφωνο ακόμα. Φωτισμός και ήχος, να ξέρετε ότι είναι τα κυριότερα σε ένα βίντεο. Δηλαδή, συγχωρείς πολλά άλλα πράγματα. Άμα ο φωτισμός και ήχος είναι καλός, συγχωρείς πολλά άλλα πράγματα. Και πάμε στον επόμενο συνομιλητή, στο Μάνο. Το δικό μου είναι. Και για πες μας για το μέλλον του καναλιού σου. Εμένα μετά από την προσέλευση πολλών ανθρώπων με τη βοήθεια τη δικιά σου. Ευχαριστήσω. Δημόσια, ευχαριστώ. Πες. Δεν τον ευχαριστώ καθόλου. Το χέρι μας αυτός. Δημόσια. Άστα, δεν αξίζει ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα ωραίο, έτσι, πάρα πολύ ευχάριστο κλίμα και βλέπω ότι υπάρχει και ενδιαφέρον που δεν το περίμενα και για τη μουσική. Δεν το περίμενα αυτό καθόλου. Και υπάρχει και ενδιαφέρον πάρα πολύ και για το τεχνικό κομμάτι της μοτοσυκλέτας που το είχα ρίξει πειραματικά να δω τι γίνεται. Και όμως ναι, παρακολουθούν, τους ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, η εξάτμιση, ο κεντροφόρος, το ένα, το άλλο, το παρακάτω. Το άμεσο μέλλον, έχω ετοιμάσει αυτή τη στιγμή δύο τραγούδια, είναι τελειωμένα. Μία διασκευή του Lenny Kravitz και ένα δικό μου. Άλλο αυτό, έτσι, δύο τελειωμένα τραγούδια. Είναι τελειωμένα από τα ξύδια. Για το ψυχομανείς, ναι, ναι. Για εμάς τους τελειωμένους. Θα κάνουμε το collaboration, ο ταξιδιάς με το τελειωμένο. Είναι τελειωμένα και θα ετοιμάσω... Πιθανότατα μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο για τις μοτοσυκλέτες που θα είναι το θέμα η εξάτμιση. Να ξέρει, χωρίς να καταλάβει, μουσική και μηχανές είναι αυτά τα οποία έχουν την περισσότερη θέαση, να ξέρεις. Α, δεν το είχα καταλάβει. Ναι, μουσική και μηχανές. Και θέλω να συμφωνήσω πάρα πολύ με την Κατερίνα για το θέμα του φωτισμού. Επειδή λόγω της φωτογραφίας, τέλος πάντων, έχω κάποιες γνώσεις. Ακόμα και ο χειρότερος σένσορας μπορεί να γράψει με πολύ καλό φως, πολύ καλύτερα από ότι ένας πολύ καλός σένσορας, δηλαδή φωτογραφική σε χαμηλό φως. Οπότε, ακόμα ένας επιβεβαιώνει το φωτισμό. Είναι πάρα δηλαδή, έχω τραβήξει φωτογραφίες με κινητό, μέρα, έξω, με ήλιο, οι οποίες είναι φανταστικές και έχω βγει, ας πούμε, απόγευμα με ψιλοσκοτάδι, με την DSLR και δεν έχω βγει το ίδιο καλό, ας πούμε. Μεγάλη διαφορά. Και υπάρχουν, παιδιά, συμβουλευτικά βιντεάκια στο YouTube για το φωτισμό, γιατί δεν πατάω μια λάμπα όπως έχω κάνει εγώ εδώ πέρα τώρα και είμαι ok. Αλλά θα έρθουμε και στο δικό μου το κανάλι. Τώρα με τα LED και με αυτά είναι προσιτά τα setup αυτά. Οπότε εσύ θέλεις, δηλαδή, να βρεις χρόνο και διάθεση και... Έχω το χώρο, απλά αυτός ο χώρος θέλει πάρα πολύ σημάζεμα γιατί χρησιμοποιείται ήδη. Είναι κάτω στον καράζ. Ναι, έχω το χώρο, αλλά είναι αυτή τη στιγμή, είναι αποθήκη, είναι. Οπότε προσεχώς. Και πρέπει να βρω πού θα πάνε αυτά τα πράγματα για να φτιαχτεί το μόνιμο setup, να μπει ο φωτισμός, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχω. Μόνο ο φωτισμός. Φτιάξε ένα σουντιάκι δηλαδή εκεί πέρα. Ναι,
Ναι, και θα μπουν LED φωτισμοί. Ξέρω τα πάντα, γιατί είναι και το επάγγελμά μου κιόλας αυτά τα θέματα. Δεν έχω κανένα τεχνικό κόλλημα να φτιάξω οτιδήποτε θέλω να φτιάξω. Το θέμα είναι πού θα πάνε τα πράγματα από εκείνο το χώρο. Είναι πολύ ωραίο να έχεις έτοιμο το χώρο και απλά να σου έρχεται και να πηγαίνει. Οπότε, άμα έχει μπαζάρι έξω από το σπίτι του Μάνου, πράγματα, αποθήκη, σημαίνει ότι βρήκε πού θα πάνε τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, πούλημα. Ναι, γιατί όταν. Κοίταξε να δει. Όταν έχει τώρα μια κάμερα και ένα απλό setup, το στείνει tap, κάνει το βίντεο σου κατευθείαν. Όταν όμω πάρει μικρόφωνο, το μικρόφωνο θέλει κάρτα ήχου. Θέλεις καλωδίωση, θέλεις stand, θέλεις την κάμερα, τη DSLR, stand, το ένα τ' άλλο. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις, παιδιά, πάμε να γυρίσουμε ένα βίντεο. Θέλεις μισή ώρα και να στήσεις μόνο το hardware, χωρίς background, χωρίς τίποτα, την κάμερα και το αυτό. Καλά, τώρα με τις καινούργιες κάμερες, βάζεις το μικρόφωνο πάνω στην κάμερα, τη συνδέεις, πατάς το ρε και παίζει μια χαρά και έχεις και καλό ήχο. Εντάξει, όσο είναι με αυτά που έχω. Έχεις μείνει λίγο πίσω. Και βγάζεις εποχή από το YouTube. Το βάζεις στο PC σου και είσαι OK. Όχι, δεν είναι έτσι. Εντάξει, εγώ. Δεν γράφει σε κασέτα. Μικρόφωνο μουσικής. Περίμενε, έχει memory card τώρα η DSLR. Είναι μεγάλη εξέλιξη. Οκ. Okay. Στο Διάγκη λοιπόν περιμένουμε από τον Μάνο και περιμένουμε και λίγο να λύσει η γλώσσα. Συγγνώμη, ναι, παιδιά, να πείτε δείτε. Γλώσσα, ρε παιδιά, πώς θα το κάνω αυτό, βοηθήστε. Μπείτε, δείτε το βίντεο. Θα πάρω ταξίδι αυτού νου και θα ξεκλειδώσω εγώ. Μετά μου βγει το όνομα του μεταξύ και εγώ δεν πίνω καθόλου αλκοόλ. Τώρα σου πειράζει, δεν πίνω εγώ. Θα πω ότι τα πήρα από σένα. Λοιπόν, κανείς δεν πίνει. Μπείτε, δείτε το βίντεο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, συγγνώμη. Μου πείτε τα. Δεν πειράζει. Ένα βίντεο είναι τίποτα. Το βίντεο μου. Συγγνώμη. Ρε φίλε, φαίνεις για uncut βίντεο μία ώρα και τέσσερα άτομα και περιμένεις δηλαδή τι, να οργανώσεις. Πήγε πολύ ωραία, θα τρελαθώ. Λοιπόν, δείτε το βίντεο «Η Βουλή των 340 Αλόγων» να δείτε πώς μιλάει ο Μάνος. Και μπείτε στο κανάλι του Μάνου, Μάνος Κιέφ, και είδε τα βίντεο του να δείτε πώς μιλάει στα δικά του βίντεο. Αυτό είναι εντυπωσιακό που πήγαμε. Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Ναι, κανονικά όμως, κανονικά. Πάμε στο μέλλον του καναλιού... Α, δεν έχει μέλλον αυτό, σου πίνει. Ας αφήσω στον αλκοολικό σου. Είναι στο κέντρο από μεξίνο στο μέλλον. Φεύγω. Μην φεύγεις ταξίδια. Πολύ προσβολή, δημόσια προσβολή. Φεύγω παραφιό, φεύγω. Φεύγω. Για πες λοιπόν. Τόση ώρα ξέρω. Θα τη σοβαρευτείτε τώρα. Τώρα όχι. Τώρα βρήκες και εσύ. Πολύ αργά. Τι γίνεται. Άμα μιλήσετε σοβαρά να μιλήσω κι εγώ. Να κάνω το χρόνο. Άντε, σοβαρευτούμε τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Κάνω το χρόνο μου έτσι τώρα. Όχι, αρκετά μην είμαι σοβαρή. Πάμε λοιπόν. Όχι, να σου πω. Δεν έφαγε το χρόνο. Όχι, χάνω το χρόνο μου και εγώ θα μπορούσα να πήρω ταξίδια μου τόση ώρα. Εσά εδώ πέρα. Έλα, πάμε σοβαρά τώρα και να μην λέμε για ταξίδια. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Το επόμενο βίντεο λόγο λοιπόν θα είναι σαν όλοι του μέλλον του καναλιού. Εσύ ξέρει, τα συζητάμε κάθε μέρα. Να σα πω, μιλάμε καμιά ωρίτσα, δύο για τα σχέδιά μα καθημερινά με τον Παναγιώτη. Λέμε κάτι τέτοια. Έχουν σχέση. Θα με μπορούσε. Σχέση, τόσο που μιλάμε. Αλλά τέλος πάντων. Πού θα συνεχίσω. Είστε σχετικοί, σίγουρα. Θα συνεχίσω με το. Παιδιά, αφήστε τον, έχω λυπηθεί. Αυτό εντάξει, δεν λέω τίποτα. Όχι, όχι, πέρα. Στη σχέση μιλάμε και θα συνεχίσω. Άλλοι που θα τα ζητούσα στην. Ναι. Και όλα τα πόδια εδώ, κέντρε. Αυτό με την αρκούδα. Με τα πόδια τη αρκούδα. Ξυπνήσαμε τον Τίζερ, σύντομα. Ξεκινήσαμε με το ζελάκι μου. Ωραίο βίντεο κάνουμε, υπερπαραγωγή, μπράβο. Αυτό δεν ξέρω τι θα. Λοιπόν, για πες για το μέλλον τώρα, να πού θα πας εσύ τώρα. Diesel φάει κανέναν εμβαρεώνει. Εγώ συνεχίζω κανονικά με τα βίντεό μου. Αυτές είναι αντίστοιχες συνθήκες για έναν νέο YouTuber που πρέπει να τις μάθει. Τι θες να φτιάξεις λοιπόν στο κανάλι σου, καταρχήν με τι γράφεις τώρα. Με GoPro. Α, κυρία μου. Καλή είναι αυτή. Ψάχνουν και οι δύο τον ίδιο sponsor. Καλή είναι. Όχι, έχω εγώ GoPro, δεν θέλω κανένα sponsor. Πάρε και ένα GoPro σκύλο εδώ πέρα. Και τώρα, αν πάνε όλα καλά, θα πάρω και μία DSLR. Να φτιάξω και κάτι παραπάνω σε κάτι πλάνα που θέλω, που δεν με καλύπτει την GoPro. Πού είναι αυτό, έλεγε για δωματιάκι εκεί πέρα να φτιάξει, να σε νοιάρει ένα. Έχω φτιάξει ένα χώρο, σχεδόν έτοιμο είναι. Θα δούμε τώρα. Απλά δεν έχει τύχει να κάτσω να γυρίσω μέσα στο δωμάτιο. Δηλαδή, μέσα στο δωμάτιό μου, σε μία γωνία. Αρκετά μεγάλη, έχω φτιάξει ένα χώρο καθαρά για τα βίντεο μου εκεί πέρα. Να είναι καλός ο φωτισμός, ωραίο background. Δεν θα βλέπουν. Ένα στίχος είναι, θα δω. Θα τα φτιάξεις, αλλά θες λοιπόν να διαμορφώσεις το δωματιάκι. Και σε ένα πιάνουν τα χέρια σου, οπότε ναι, αυτό. Δεν έχεις θέμα. Αυτό δεν το φοβάμαι. Ναι, από κατασκευές, από φωτάκια, softbox ή έτσι, θα το σε νοιάζει μια χαρά. Και εδώ φτιάχνει φακελο. Ναι, μηχανές. Φακελομηχανές.
φακελομηχανήματα του διαβόλου. Ωραία. Και με τα προγράμματα ασχολείσαι πολύ εκεί πέρα. Διαβάζω, κάνω... Έχω λιώσει ό,τι tutorial υπάρχει. Βασικό, αυτό ξέρει να διαβάζει. Ναι, και αυτό. Έχω λιώσει ό,τι tutorial υπάρχει και κάνω πολλή εξάσκηση. Δηλαδή και στα βίντεο που ανεβάζω. Ο tutorial γράφει πολλά τελικά. Ναι, αυτός, ναι. Ό,τι βίντεο ανεβάζω, έχω κάνει πολλές τεχνικές πάνω σε αυτό, επίτηδες για να μάθω. Θα μπορούσα και σε λίγο χρόνο μπαμ, να το φτιάξω. Και λόγω της δουλειάς μου το έχω. Οι υπολογιστές μας τέτοια, τεχνικό σου. Μελετάκι μου. Βασικό και αυτό. Σαν την Κατερίνα, το ίδιο πράγμα. Εγώ τόση ώρα κοιτάω αυτό και λέω τι είναι. Έχει ωραίο χρώμα. Αυτό το που κοιτάει και έχει ωραίο χρώμα είναι ο υπολογιστής. Οπότε είναι το κουτί. Πόσο να ξυλοκοπήσει. Τι κάνει. Να μ' ακουνηθεί. Άρα δεν έλεγε ψέματα πριν. Αυτό γράφει ακόμα. Γράφει. Μου θυμίζει κάτι σόμπες. Ρεκ λέει εκεί πέρα. Εμένα μου θυμίζει. Ρεκ είσαι πιο κοντά από όλους. Ναι, εγώ είμαι πιο κοντά από όλους, αλλά αυτό δεν λέει. Δεν σημαίνει τίποτα. Τα μάτια του γυρίζουν. Λοιπόν, τόσο μουσική, παιδιά, έτσι δικαιολογεί και μια προφητεία. Μόλις έκλεισε εκεί που λέγαμε γράφει, δεν γράφει, έκλεισε η κάμερα. Ναι, ατάκα, κλειμένη. Και τώρα πάμε στο μέλλον του δικού μου κανάλι. Δεν έχει μέλλον, λοιπόν. Δεν σε ερώτησε κανένα εσένα. Εσύ μας ρώταγε τόση ώρα. Με ρώτησε το μελετάκι μου. Για λίγο, φίλε. Με ρώτησε το μελετάκι μου. Πώς το βλέπεις το κανάλι. Κάνεις το μέλλον, παπά. Το κουρίτσα. Έχουμε βίντεο, σωστά. Πώς το βλέπεις το κανάλι. Έχουμε μαύρα φτάκια για αριστερά. Με τους 32.000 subscribers. Εντάξει. Παιδιά, με ανεβάζετε πάρα πολύ. Το κανάλι μου τρέχει. Γουστάρω, μου δίνετε χαρά. Βλέπετε πόσο χαρούμενος είμαι στα βίντεο και έχω πάρα πολύ μεγάλα σχέδια για το κανάλι. Πρώτα απ' όλα θα διαμορφώσω το δωματιάκι. Να φτιάξω πίσω να μην βλέπετε τις ντουλάπες. Έχει ήδη γίνει μια προσπάθεια. Έχει ένα πολύ ωραίο background, μπορείτε να το δείτε εδώ τώρα. Ναι, είσαι ο Μάνος είναι το background. Σας διακόψω, έχουμε έρθει από τις 10 και η ώρα είναι 2. Τώρα αρχίσαμε για να φτιάξει το background το κυρίως. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Αυτά δεν τα. Κάτ. Δεν ξέρω. Καλέ. Μία και πέντε. Εντάξει, ούτε. Μην μου χαλάς, αφού είπα δύο, τι να μου πεις μία. Μα θα φύγει τώρα, θα φύγει. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι αλήθειες βγάζει το κανάλι του. Έτσι, αν κάνω τώρα. Βλέπει διπλή την ώρα, γι' αυτό έχει πιει. Θέλω λοιπόν να βάλω κάτι πίσω να φύγουν οι ντουλάπες, να φτιάξω ένα σαν στουντιάκι εδώ πέρα. Θα επενδύσω σε φωτισμό, σε background. Θα πάρω κάποια στιγμούλα αφού φτιάξω το περιβάλλον πρώτα, γιατί δεν έχει νόημα να πάρω μια καλύτερη κάμερα και οικολόγος για να βγάζω την ίδια χάλια, το ίδιο χάλια background με καλύτερη εικόνα. Θα φτιάξω λοιπόν, θα διαμορφώσω πρώτα το δωμάτιο και μετά θα επενδύσω σε εξοπλισμό. Είπε χάλια background και μας έδειξε μικρόφωνο, ναι ρε, χάλια σκέτο. Μικροφωνάκι θα πάρω, καμερούλα θα πάρω, ό,τι μου φέρει το YouTube θα το επιστρέψω. Ό,τι μου πείτε θα πάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Τι τελειώσαμε. Όχι. Α, τι πες. Που μιλάτε, ενώ μιλάω. Α, συγγνώμη. Τώρα πάω να φέρω τις κάλτσες συνδρομένες. Όποιος μιλήσει, θα βρεθεί με κάλτσα στο στόμα. Σίγουρος άνθρωπος δηλαδή. Τι έγινε. Όταν μίλαγες εσύ επάνω μου, ήταν καλά. Ναι, μια χαρά. Τώρα τι βίντεο θα βγει αυτό. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα, αλλά... έχω πολύ μεγάλα σχέδια και για βίντεο και ετοιμάζω κάτι μεγάλο, μια σελιδούλα στο ίντερνετ. Θα αποκαλύψουμε τώρα μια προσπάθεια που έχω πει και στην Κατερίνα και στον Άκη, ο Μάνος τώρα θα το μάθει. Θέλουμε να φτιάξουμε, παιδιά, ένα δίκτυο YouTuber, μια κοινότητα να το πω και έτσι, γιατί αυτό που ανεβάζει πάρα πολύ τα κανάλια είναι οι συνεργασίες. Και οι συνεργασίες στο YouTube έχουν γίνει τόσο πολύ δύσκολες. Δεν ξέρεις ποιοι YouTuber είναι κοντά στη δυναμική σου. Στέλνεις μήνυμα, δεν το βλέπουνε ποτέ, γιατί εντάξει, μπορεί να τύχει να μην το δούνε, πλησιάζονται δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θέλω να κάνουμε μια προσπάθεια να μαζέψουμε από YouTuber που θέλουν να συμμετέχουν αρχικά σε αυτό το πρόγραμμα, τα στοιχεία τους, που να μπορούν να επικοινωνούν άλλοι YouTuber, να φτιάξουμε μια κοινωνία δηλαδή, έτσι, από μια κοινότητα YouTuber, οι οποίοι να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Θα φτιάξουμε και μια μέρα μέσα στην εβδομάδα συγκεκριμένη, σταθερή, που θα βρισκόμαστε σε ένα σημείο, τώρα σε μαγαζί, θα είναι κάπου έξω, θα είναι να γνωριζόμαστε από κοντά, θα είναι η μέρα, ξέρω εγώ, λέμε τώρα για παράδειγμα, Τετάρτη, λοιπόν εκεί,
κάθε Τετάρτη εκεί την τάδε ώρα θα βρισκόμαστε όσοι είμαστε εγγεγραμμένοι σε αυτό το κοινότητα, την προσπάθεια τέλος πάντων. Έτσι, εκεί πέρα. Και έτσι θα γνωριζόμαστε και από κοντά. Ο ένας θα φέρνει τον άλλον και θα μεγαλώνει αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ ωραίο γιατί τώρα αυτό για να γίνει. Στο προσφέρουν μόνο κάτι εταιρείες οι οποίες παιδιά ζητάνε παράλογα πράγματα. Συμβόλαιο 1 και 2 χρόνια. Είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Άλλοι μπορεί να μην το κάνουν καλά. Άλλοι μπορεί να μην το κάνουν καθόλου. Ή πρέπει να σου ζητάνε ένα σκασμό λεφτά. Θα είναι δωρεάν, θα είναι από εμάς για εμάς. Για να ανεβάσουμε τα κανάλια μας, να συνεργαστούμε και να προσφέρουμε κάτι πιο ωραίο στο κοινό μας. Και όχι μόνο αυτό, να γνωριστούμε κιόλας. Και είναι και δηλαδή, να σου πω κάτι, συνεργασίες. Όποιος και να το έκανε, θα έλεγα ότι είναι προς τιμή του, ειδικά άμα έχει μεγάλο νούμερο με συνδρομητές που κάθεται και ασχολείται με αυτό το πράγμα. Ναι, ας πούμε, δηλαδή, και στην παρούσα φάση να το πούμε και αυτό, ο Τάκης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή με εμάς που έχει βγει, δεν έχει ουσιαστικό εκείνος. Όφελος όταν έχουμε 1000 και 100 και 50 και αυτά. Παρ' όλα αυτά μας βοηθάει μας πάρα αυτό, πολύ. Αυτό παιδιά, αυτό είναι νόμος. Δηλαδή, εντάξει, πέρα από το ότι είναι φίλοι μου τα παιδιά, εννοείται ότι πρέπει να βοηθάμε. Έτσι, δεν γίνεται να βοηθήσει όλο τον κόσμο, αλλά εκεί που μπορείτε, άνθρωποι που ταιριάζετε, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι η ίδια δυναμική, κανάλια με 5.000, να συνεργαστούμε με κανάλια με 5.000. Εάν ταιριάζετε με κάποιον άνθρωπο, αν τα λέτε, αν γνωριστείτε από κοντά, γι' αυτό το σκοπό έχει αυτή η μέρα να γνωριζόμαστε από κοντά. Μπορεί να έχεις κοινά σημεία, μπορεί να γουστάρεις να κάνεις μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που είναι πολύ λιγότερο από σένα. Και το ανάποδο, να κάνεις με κάποιον που είναι πολύ περισσότερο από σένα. Μόνο κερδίζουμε, παιδιά. Μόνο κερδίζουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εγώ ανυπομονώ να το ξεκινήσουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ τη συμμετοχή σας. Πιστεύω θα έχουμε συμμετοχή. Και εδώ καλό είναι να γράψουν και από κάτω στα σχόλια ιδέες που μπορεί να έχει κάποιος, κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί εμείς. Ναι, και γενικότερα, ρε παιδί μου, όσοι θα θέλουν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, εννοείται, το συζητάμε. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Νομίζω ότι θα το πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν το ήξερα, δεν έχω προλάβει να σκεφτώ τίποτα. Είναι πολύ ωραία ιδέα, φίλε. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία. Να μπορείς και εσύ να βρεις κάποιον που παίζει μουσική, ρε παιδί μου. Έτσι, και να μπορείς να κάνεις ένα βίντεο συνεργασίας. Μπορεί να παίξετε, ξέρω εγώ, σε ένα κομμάτι μαζί. Βρίσκεις άτομα με κοινά ενδιαφέροντα. Φτιάχνεις ένα βίντεο καλύτερο από αυτό που θα έφτιαχνες εσύ. Το βλέπουν και οι δικοί σου συνδρομητές και οι δικοί του. Οπότε ανταλλάσσετε συνδρομητές. Παίρνει ο ένας συγγραφής από τον άλλον. Καλά, σε θέματα μουσικής, παιδιά, οι συνεργασίες μπορούν να γίνουν είναι ατελείωτες. Και στίχους ψάχνεις και τραγουδιστές ψάχνεις. Με το να κάνεις να συζητήσεις με κάποιον για μουσική. Και γιατί, και με μηχανές. Δεν μπορείς να βρεθείς σε ένα σημείο. Μόνο και μόνο να τις παρκάρεις έτσι τις μηχανές και να λέει ο καθένας δύο λέει για το μηχανάκι του και να το βάλει μπροστά να τα ακούμε. Μόνο και μόνο αυτό είναι βιντεάρα. Μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα, διαφορετικά πράγματα από ό,τι θα κάνεις μόνος σου και όλα αυτά μόνο αν δουλέψουμε όλοι μαζί. Μόνο έτσι. Δεν έχει σημασία πόσες χιλιάδες είναι ο καθένας, να δουλέψουμε όλοι μαζί. Οπότε, ανυπομονώ για αυτό, θα κάτσουμε να το σκεφτούμε καλά, να βάλουμε κατηγορίες, ξέρεις, ανάλογα με τι ασχολείται ο καθένας και δυναμική. Και από εκεί πέρα, την ημέρα που θα συναντιόμαστε, θα τα λέτε όλοι με όλους, δεν θα περιμένουμε event, εκθέσεις. Για να γίνει να πας και δεις κανένα YouTuber και που έχουν πέσει καφέ, πούμε, όλοι μαζί πάνω του. Δεν θα έχει και απουσιολόγους, κάποιοι θα μπορούν μια εβδομάδα, κάποιοι ναι, την άλλη. Όχι, θέλουν θα και πάμε... ο παρέα, θα πιούμε ένα καφέ να ανταλλάξουμε απόψεις. Φίλε, ξέρεις πότε θα το κάνω, μάλλον θα τα στριμώξω όλα σε ένα, γιατί εγώ τέτοια μήνυ θέλω να κάνω πολλά. Θέλω να κάνω ένα μπιφτέκι meeting, θα ξεκινήσω ένα μπιφτέκι meeting, να ξέρετε. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, ξεκινάμε μπιφτέκι meeting. Για όσοι δεν ξέρουν, είναι με μηχανές μαζευόμαστε. Ναι, ναι. Και βλέπουμε τον Τάκη να τρώει μπιφτέκια. Θα, ναι, θα βάλουμε μάλλον την ίδια, στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα και τους YouTuber και την ομάδα Angels. Γιατί θα κάνουμε και συνάντηση της ομάδα Angels. Οπότε θα είναι ένα σημείο που θα συναντιόμαστε μηχανόβοι, η ομάδα και Angels καλέστε, και οι YouTuber. Είναι ωραίο φίλε, είναι πάρα πολύ θα ωραίο. Θα το δούμε πώς θα γίνει, μακάρι όλοι μας. Ολυμπιακό στάδιο εδώ πέρα. Θα έρχομαστε να αράζουμε, καλοκαιράκι είναι, ούτε μαγαζιά, ούτε να πηγαίνουμε να τα σκάμε κάθε μέρα, ούτε τίποτα. Για πάρτι μας θα είναι, θα φέρνει όποιος γουστάρει καμιά μαξάρα με ηχοσύστημα και θα βάζουμε μουσικάρα. Σάντουιτς από το σπίτι, μπιφτέκια από το σπίτι. Ψησταριά, πικνίκ θα κάνουμε. Πικνίκ, ψησταριά, ναι, μπορεί να κάνουμε πολύ ωραία κατάσταση, παιδιά. Σεφ μου θύμισες τώρα. Θυμάσαι. Ναι, παιδιά, το μπιφτέκι meeting ξεκίνησε. Και την πρώτη φορά που πήγα και άραξα στο σεφ και λέω πάω να φάω το μπιφτέκι μου μπροστά στη μηχανή μου, ξέρω εγώ τι να τη χαζεύω και όποιος θέλει έρχεται. Ξεκίνησε με 10 μηχανές, 12 πόσες ήρθανε και στο τελευταίο μπιφτέκι meeting μέτρησα 112 μηχανές.
Είναι πάρα πολύ ωραίο να μαζέψουμε κόσμο εκεί πέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν ενοχλούμε και κανέναν, ναι, παιδιά. Δεν έχει ούτε σπίτια εκεί γύρω-γύρω κοντά. Καλά, δεν κάνουμε και τίποτα. Καθόμαστε, αράζουμε εσύ. Εντάξει, εγώ ξέρω, έχω παρευρεθεί. Και τη μουσικούλα μας μπορούμε να βάλουμε. Οπότε θα είναι κάτι υπέροχο. Και οι YouTuber εκεί να έρχονται, να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, να κανονίζουμε συνεργασίες. Ανυπομονώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η ομαδάρα μας, οι Angels, να έρχονται και αυτοί εκεί πέρα, να τους γνωρίσει ο κόσμος από κοντά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είστε συμφωνοί, γουστάρετε? Ναι, τι. Oh yes. Τέλεια, θα έρχεσαι και εσύ, ναι, τι. Όχι. Είσαι σίγουρα, αλλά δεν θα έρχεσαι. Ναι, πρέπει να έρθεις. Γουστάρι, είναι σύμφωνοι, γερό, αλλά δεν θα έρχεσαι. Όχι, όχι, πάντα έρχομαι, παντού έρχομαι. Είναι άλλη επικοινωνία με τον κόσμο από κοντά. Έτσι, έτσι, θα το κάνουμε Τετάρτη, μου φαίνεται. Τετάρτη, κατά τις 8 η ώρα. 8-9 η ώρα. Μια χαρά είναι Τετάρτη. Όλα έτσι του λένε. Η μέρα του κεφαλικού τετατίνγκη. Παιδιά, Σάββατο ο κόσμος βγαίνει έξω, Κυριακή βγαίνει έξω, Παρασκευή είναι. Τετάρτη είναι στη μέση και είναι ό,τι πρέπει. Να πάμε την εβδομάδα, να γίνεται κάτι καλό στην Ελλάδα. Να αλλάζει λίγο το τοπίο, ναι. Έτσι, δεν θα το κάνουμε πολύ αργά, κατά τις 8-9, 9 βασικά που σχολημιάζει. Το πρωί. Έτσι. Μπράβο, ναι, τώρα καλοκαίρι. Πολύ αργά θα γίνει νωρίς. Και θα πηγαίνουμε να αράζουμε όσο γουστάρουμε. Ναι, πω πω, ανυπομονώ, γουστάρω. Άρα δεν είπαμε μόνο το μέλλον του καναλιού μας, είπαμε και το μέλλον του πλανήτη. Ωραία, του Ασμπέτου. Έτσι, Ασμπέτου. Πού να γίνεις και πρωθυπουργός. Ναι. Αυτό με έχει μπερδέψει πολύ, πολύ κόσμο. Το έχει μπερδέψει. Ναι, νομίζω ότι έχω βάλει για πρωθυπουργό υποψηφιότητα. Αυτό είναι άλλο βίντεο. Άστο. Αυτό είναι άλλο βίντεο. Αυτό έχει άλλο γέλιο από εκεί πέρα. Σε στην μια φορά θέλω να μιλήσω. Γιατί πολλοί έχουν μπερδευτεί. Τι είναι πολιτικό. Τώρα μου πει τι λέω, έτσι, αλλά το έφερε η κουβέντα. Θα το βάλει άλλο. Τι πολιτικοποιημένο, κομματικοποιημένο, κοινωνικοποιημένο, όλα έχουν άλλη σημασία. Αν το εξήγησα σε κάποιο βίντεο. Όχι, τα έχω δει. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμο αυτό. Οι ισορροπημένοι το κατάλαβαν. Αλλά οι ανισόρροποι δεν του νοιάζει να καταλάβουν κάτι. Του νοιάζει να βγάλουν hate. Οπότε κάνουν πώ δεν το άκουσαν, πήγε χαμένο. Δεν είναι μόνο αυτό. Για να καταλάβει κάτι, όσο και απλό να είναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να θε να το καταλάβει. Κατάλαβε. Δηλαδή και ένα να πει στου άλλου ότι ξέρει, κάνει δύο. Άμα άλλο θέλει να κάνει τρία, ό,τι και να του κάνει. Τον Αϊνστάιν να φέρει να του το εξηγήσει, όχι, τρία θα κάνει, γιατί έτσι δεν μπορεί να το αλλάζει. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Και είναι και ο λόγος συγκεκριμένος, δεν έχει να κάνει με τη λογική, ούτε με κάτι που μπορεί να πιστεύει, να ξέρει τι είναι σωστό ή λάθος. Έχει να κάνει με ότι θέλω να βγάλω χολή. Τελεία και παύλα. Ναι, ό,τι και να έλεγε, το ίδιο θα ήταν. Ναι, δηλαδή. Δεν έχει να κάνει. Άρα, ναι, δεν έχει να κάνει. Και γενικά, οποιοδήποτε βγαίνει και λέει απόψεις δικές του, αυτό που πιστεύει ο ίδιος. Ό,τι και να είναι αυτό που πιστεύει, παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος χέιτ. Υπάρχει ο λόγος. Διαφωνώ, συμφωνώ. Okay. Διαφωνώ, χαίρετε. Όχι, δηλαδή και κάτω, και στα αυτό σχόλια. Αυτό που είναι πολύ καλό παράδειγμα. Στο βίντεο που κάναμε με το Μηχανάκι, ήρθε ένα GTR 35. Εμείς το είπαμε Skyline, γιατί εμείς έχουμε μείνει στην παλιά σχολή. Εντάξει, λοιπόν, και πού να ξέρω εγώ τα GTR, Skyline τα λέω. Εντάξει, πάρα, δεν είναι Skyline και εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα σε 35 σχόλια που το είπανε. Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι που λέει παιδιά μέχρι το GTR 34 λέγεται Skyline, μετά λέγεται GTR 35, το Skyline όχι, είναι Skyline συν 1. Ωραία, τέλος. Και είναι άλλοι άνθρωποι που το εξηγούν όμορφα και στο λένε όμορφα και παιδιά είναι οι περισσότεροι, έχουν βγάλει τόση χολή με αυτό. Τι λες ρε ανίδε μπαγλαμά, λες και του βρήσαμε τη μάνα. Αυτοί οι άνθρωποι. Skyline είναι! Skyline! Αφού είναι παρελαμβάνω ο ίδιο στο κεφάλι. Το δικό μου. Βλέπει ότι έχει κακή διάθεση, κακού τρόπου, καμία σχέση με παιδεία, καμία σχέση με ανατροφή. Βλέπει δηλαδή, οκ, έκανε κάποιο ένα λάθο. Εν τω μεταξύ, το πιο αστείο. Και σε είπε παγλαμά. Εσένα είπε, γιατί εσύ το έχει κάνει. Εμένα είπε παγλαμά. Συγγνώμη, σου μοιάζω εγώ ρε παγλαμά με παγλαμά. Μια λίρα. Λοιπόν. Το εντυπωσιακό είναι ποιο. Είναι ένα μηχανάκι 340 άλογα που πολύ πιθανό να μην έχουν ξαναδεί στη ζωή τους. Mm-hmm. Αυτό το μηχανάκι κάνει τα 1000 μίλια στον δρόμο. Σκέπασα τα διόδια με καπνούς. Το λιώνω το στίβο, βλέπεις κάτι μοναδικό που μπορεί πολύ πιθανό να μην έχει ξαναδεί και έχει κολλήσει εκεί πέρα στην ατάκα και μπαίνει και βρίζει ας πούμε αυτόν που το είπε από όλο αυτό το βίντεο για το Skyline και το G335. Άντε βγάλε άκρη τώρα. Καλά του κάνες που το είπε Skyline και τον έβρισες και ξύλο να του ρίξεις.
Μα είναι δυνατόν να το πει έτσι. Εμένα. Να λένε το GT, πώ το πάμε, 3-3. Εμένα ρωτάει. 2-43, τι ήταν, παιδιά. Για εσένα τα λένε, δεν θα μπερδεύει. Μην κοιτά σε μένα. Δεν θυμάμαι το νούμερο, το GT 742, συγγνώμη, παιδιά. Δεν ήταν Skyline. Τα μισά να μου έλεγε το Sky, α το line. Το Sky να μου έλεγε θα τον έκοβα, τέλο. Μάλιστα. Τον έκοβα στα δύο. Έτσι. Ναι, ρε φίλε, και εσύ. Και εσύ δεν ήξερε ότι ήταν το GT. Ναι. Αλλά βλέπεις άνθρωποι που έχουν καλή διάθεση και διαφωνούν απλά στα σχόλια και άνθρωποι που τώρα αυτός δεν τον νοιάζει το Skyline, δεν τον νοιάζει να βγάλει χολή. Ήταν αμαξάρα παιδιά, ό,τι πως και να το ονομάσει πάντως ήταν αυτό. Και τώρα και αυτό μετράει και ήταν εργαλείο τρελό. Και ο τύπος που το είχε ήταν φοβερός τύπος. Το ευχαριστιέται και αυτοί οι άνθρωποι καλά κάνουν και έχουν αυτά τα αυτοκίνητα και τα ευχαριστούν. Ούτε καν 735 τώρα, δεν παίζουμε. Ούτε καν 736. Δεν βγάλει εγώ δικό μου. Α, οκ, καινούργιο μοντέλο. Ναι. Εδώ ανακαλύφθηκε. Στο βίντεο αυτό. Πόσο του χαίρομαι αυτού του ανθρώπου, ρε φίλε, που έχουν πετύχει κατά καιρού, που έχουν εργαλειάρε και όχι μόνο τι χαίρονται κτλ. Αλλά έχουν κατεβάσει και το παράθυρο και σου έχουν κάνει και έτσι, ας πούμε. Γιατί βγάζει εξάπληξη σου μια φλόγα να και γουστάρουνε και ας. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Το βίντεο, φίλε, μάλλον θα είναι οι κόντρες που έχουμε βάλει στον δρόμο. Εντάξει, έχουμε δει πολλούς πολλά. Γιατί μίλα, βάζεις κόντρες, ε! Έτσι, ε! Έχουμε δει, έχουμε κάνει, ωραία έχουμε περάσει, έχουμε γνωρίσει πολύ ωραίο κόσμο, έχουμε γνωρίσει. Εντάξει, μια χαρά. Κόσμο και κόσμο. Ναι, έχουμε ιστορίες να πούμε, μηχανή τελειώνουμε. Oh, με τις μηχανές. Για κάντε προτάσεις για επόμενο βίντεο τέτοιο podcast. Ναι. Για το YouTube έχουμε αφήσει κάτι στη μέση. Το games, τα games, το πώς τα γνωρίσαμε εμείς. Ναι. Και εσύ έχεις να πεις Κατερινιώ στα games. Εγώ είμαι μωρό ακόμη. Τι να πει, για Farmville θα μας πει τώρα. Δεν θα βάλουμε γερο gamers, αλλά θα το αποφύγουμε. Θα βάλουμε το gaming όπως το γνωρίσαμε εμείς στα γεράμαξη. Στο πλοίο που πηγαίναμε, αγκίστρι. Πριν 45 χρόνια. Εγώ δεν θα ξεχάσω τη χρωματισμένη οθόνη στο Space Invaders. Ποτέ. Καλά, μην το πιάσουμε τώρα το θέμα, να πιάσουμε ποια θέματα θα πιάσουμε. Έμπαιναν και αλλάζανε χρώμα από τη μοναδική. Ναι, καλέ, άρα λοιπόν μπορείς και εσύ να συμμετέχεις. Βρήκαμε, θα παίξουμε λοιπόν, ή θα μιλήσουμε για παιχνίδια. Θα μιλήσουμε για παιχνίδια. Πού να σου βρούμε σε τι παιχνίδια να παίξουμε. Να παίξει παιχνίδια θέλει εσύ. Δεν θα παίξω παιχνίδια. Παίξει, φτιάξε βίντεο στο κανάλι σου. Δεν ξέρω να παίζει. Εδώ θα μιλήσουμε. Αφήνουμε μια τράπουλα να παίζουμε εδώ πέρα. Θανάση και να μιλάμε για τα ελληνικά παιχνίδια και τι επόμενε. Κόστα. Έχω ανεβάσει και το κοβίντεο, το ανέβασα σήμερα. Ευκαιρία τώρα επίτηδε για να το προωθήσω. Έτσι. Μπείτε να το δείτε. The Vlog Factory. Μπείτε να δείτε το σχετικό βίντεο. Games. Και βίντεο στο βίντεο. Δώσε πόνο, δώσε πόνο. Μου αρέσουν αυτά. Δώ, δώ, hate. Κι εγώ. Μάμε games δεν τα λέγανε. Ενώ ξεκίνησες για vlog, θα σου γράψω τώρα να το ξεφτύλεις. Vlog το έκανες, όχι, vlog το έκανες. Ξεφύγα στην έκθεση. Gaming τώρα έκανες τώρα. Εγώ του αφτάω γιατί αρχίζεις να ανεβάσεις βίντεο το τελευταίο. Και το άλλο εντυπωσιακό, να πω ακόμα ένα hate έτσι που έχω εισπράξει και με κάνει και γελάω πάντα κάθε φορά μου φτιάχνει το κέφι. Με λένε τεμπέλη, με λένε αργόσχολο, με λένε ότι ξέρω εγώ ξύνομαι όλη μέρα. Λένε έτσι έναν άνθρωπο που τα βίντεο μου, παιδιά, στα βίντεο μου έχετε δει. Μηχανή, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το κτίνος. Γυμναστήριο σε αγωνιστικά επίπεδα. Τατουάζ, όλο το σώμα. Καλά, εκεί δεν δουλεύει, εσύ άλλο δουλεύει. Πας και κοιμάσαι, δεν τα συζητάμε, τα έχουμε πει στα τατουάζ τη δουλειά. Τα σκυλάκια, έτσι, έχω 6 σκυλιά μέσα στο σπίτι, έχω τη δουλειά μου, έχω τις δουλειές στο σπίτι γιατί με εργένεις. Μιλάει 2 ώρες την ημέρα με αυτό, ναι. Μιλάμε, παιδιά, ότι πάρα πολλά ενδιαφέροντα και τα βλέπετε με τα ματάκια σας. Το έργο με την Angels. Έτσι μια ολόκληρη εκεί πέρα ομάδα, τώρα πάω να ασχοληθώ με την πολιτική, πιο πολύ άσχολος πεθαίνεις. Πόσες δράσεις έχω κάνει για τα παιδάκια τώρα το τελευταίο πόπο εκεί μου σπάσε το στομάχι. Πεθαίνεις πιο πολύ άσχολος και μπαίνουν και με γράφουν αργόσχολο. Αυτό πραγματικά μου φτιάχνει το κέφι, δηλαδή καταργούνε ό,τι έχετε δει και έχετε ακούσει με τα μάτια και τα αυτιά σας. Να είστε καλά ρε τυπάρες, ο Χουντίνι, τέινγκ στο εξαφανίζω. Εγώ δεν θα πω πολλά, δοκιμάστε μόνο να κάνετε το πρόγραμμα γύμναση του Τάκη. Και από εκεί και πέρα αφήστε όλα τα υπόλοιπα και τα ξαναλέμε. Εγώ θα σου το κάνω πιο απλό ακόμα. Α, στη γυμναστική. Δοκίμασα να βγάλει τα 6.000 βόλτα. Μία βόλτα, μία την ημέρα να βγει και να μπει. Και βόλτα-βόλτα όμως, όχι να τα πάμε μέχρι τη γωνία. Όχι, πια μέχρι τη γωνία να τα πάμε. Όχι, μέχρι τη γωνία. Μέχρι τη γωνία. Να τα πάρει κάποιο 6.000 να τα πάει μέχρι τη γωνία για να ξανάρθει. Μάλιστα.
Αυτό μόνο να κάνει μέσα την ημέρα, εγώ είμαι οκ. Okay. Και εγώ τους πάω 2 ώρες βόλτα, κάθε μέρα, παίζουμε, τα περιποιούμε και αυτό είναι μόνο τα σκυλάκια μου, μόνο, τίποτα άλλο. Και έχω μέσα την ημέρα, εδώ δηλαδή δεν με φτάνει η μέρα μου μιλάμε, θα ήθελα να έχει αρκετές ώρες ακόμα. Πλάκα, πλάκα. Και γράφουν εκεί πέρα αργό σχολείο. Είναι φοβερό στο YouTube, θα διαβάσει τα απίστευτα σχόλια. Κανένα. Θέλω να κάνω ένα βίντεο κλιπ στο και ένα μήνα. Δεν θα φτάνει, δεν βγαίνει. Βίντεο κλιπ. Για το τραγούδι μου, ρε φίλε, ναι. Θέλω να κάνω ένα βίντεο κλιπ για το τραγούδι μου. Γουστάρα, βίντεο κλιπ, άρα. Και έχω όλη την ιδέα, είναι όλα έτοιμα και δεν έχω το χρόνο. Εσύ θα εμφανίζεσαι στο τραγούδι σου. Yeah. Όχι, θα βάλω την Κατερίνα. Γιατί όλοι με λέγανε Παναγιώτα μια περίοδο. Εγώ σε είπα Μαρία, γιατί Μαρία Παναγιώτα γιορτάζουν την ίδια μέρα. Μην ρίχνετε το επίπεδο. Τουλάχιστον να σε λέγανε πως θέλει. Τουλάχιστον να σε λένε κοντά στο 15, σας πω είναι ένα δώρο. Όλοι λείπουν εκεί. Εκεί τίποτα, εκεί δεν μιλάς. Δεν μου παίρνει. Παναγιώτα, κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, εγώ είμαι. Τι θες δώρο. Εγώ. Ναι, γιατί το. Από τώρα το πέταξε. Άσχετα με την κουβέντα, πάντα θέλω εδώ, δεν γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Πάρτε ένα GTR 254. Το F735 το βάλω, καινούργιο. Το τραπεζάκι που θα πάρω εδώ, θέλω τώρα. Θα πάρω τραπεζάκι. Θα γίνουν πιο ωραία τα vlog. Να άλλα τα μελλοντικά σχέδια. Το τραπεζάκι. Πες και τα σκαμπό, δεν θα καθόμαστε όρθιοι και σκαμπό. Τώρα δεν καθόμαστε, ξέρετε τι κάνουμε. Στα γόνατα είμαστε έτσι και φαίνεται λες και καθόμαστε. Γιόγκι. Άλλος κανείς θέλει να πει ιδέα για το επόμενο podcast. Εγώ είπα εκεί. Gaming. Εγώ ξέρεις, εγώ γουστάρω και για μηχανάκια πολύ. Γουστάρω για μηχανάκια πολύ να πούμε κοτσάνι. Λοιπόν, για μηχανάκια θα σας φέρω ένα βίντεο. Δεν το έχουμε βάλει ένα πουθενά βίντεο. Αυτό. Συσκευή. Όχι. Ναι. Έχω ένα βιντεάκι. Είχαμε πάει στα Μέγαρα. Εγώ είχα πάει με ένα αυτόματο, με το δικό μου. Είχα ένα SH-300. Mm-hmm. Τέλος πάντων, και στον δρόμο με πειράζανε κάποιοι άλλοι, μια παρέα. Οι άλλοι, εντάξει, αγωνιστικοί είναι πιο πολύ. Και μέσα εκεί είχε track day, μετά free. Το βαλάκι και, να μην πω τη λέξη, γύρω-γύρω έφερνα τέλος πάντων. Μου λέει ένας, να σου πω κάτι. Με το μηχανάκι σου, μου λέει, μπορώ να κάνω μερικά δευτερόλεπτα λίγο παραπάνω, θα κάνω, οπότε κάνω με τη μηχανή. Αγωνιστικός, γνωστός αυτός. Τι λες, ρε, τι λέω. Μου λέει το μόνο που θέλω να βγάλουμε λέει το διπλό στάρ, τίποτα άλλο. Για να το ξύνει κάτω. Ναι, για να μην βρίσκει. Για να μην σου πω για σκούτερ μες στην πίστη. Για σκούτερ, τέλος πάντων, θα σου πω και το χρόνο μετά. Έξινε την καρίνα από το μηχανάκι σε κάθε στροφή. Μου λέει το καλύτερο μηχανάκι. Κρατάει όσο δεν πάει. Ξέρω ποιος είναι αυτός που το ναι, κάνει. Για να σου πω και το χρόνο μετά. Και πες τώρα. 1.13. Με σκούτερ. 1.13. Και με 300 σκούτερ. 1.13. Εγώ γυρνάω 1.10. Τι λες, δε φίλε. Ναι. Στους κόκκινους γυρνάω 1.10. Με έχει περάσει ο σκυλιώτης με ένα T-Max 500 από εξωτερική και εκεί που... Αυτή είναι κανίβαλη, φίλε. Πρόσεξε να δεις τώρα. Είμαι κάτω, ξύνω γόνατο, πιέζει το γόνατο η άσφαλτο, είμαι στο μηχανάκι, είμαι όλα κάτω. Προσπαθώ να βγάλω αγκώνα και σε κάποια φάση αγκώνα... Και λέω τι είναι αυτό και γυρνάω και βλέπω το σπηλιό του παιδιά να περνάει από εξωτερική με το T-Max το 500 και να ξύνει όλο το μηχανάκι από το πλάι αυτό κάτω. Αυτό θέλω να σου πω ρε φίλε, ότι αυτό με το πλαστικά που έχει βράδυ. Και πρόσεξε, το T-500 του σπηλιώτη είναι με άλλη καρίνα που είναι πιο λεπτή, είναι με, την με την αγωνιστική του ενιαίου. Για να μην ακουμπάει εύκολα. Ακριβώς και δεν είναι ξύνο. Σκόλοι για μηχανόβιος αυτός. Όχι. Η αλήθεια είναι φαρμακοποιό μου κάνει. Φαρμακοτρίφτης. Τι για πλέον, αλκοολικός. Πληροφορικής, κάτι. Σπασίγκλας. Όπως εμένα με βλέπουν, τι σωστή με ξέρουν. Και άσπρα μαλλιά και αυτά και στη δουλειά μαλλιά και δούλευα σε ίντερνετ καφέ γύρω στα 14 χρόνια. Ξέρεις, λέγανε, κύριε, να σας ρωτήσουμε κάτι. Και με βλέπανε μετά με τα πέρα. Και εγώ ήμουν στα παιχνίδια εκεί, λένε, όπα, τι γίνεται με αυτό. Πρώτη φορά που ακούς το κύριε ναι. Μασά είναι σοκ. Τι? Πατρελιά, τι το κάνετε. Τι, σαν τι μοιάζει. Σπουργίτη. Τι σαν τι μοιάζει. Πάρο. Τι επάγγελμα, ρε παιδί. Α, ναι, τι επάγγελμα κάνω. Και τι θα μπορούσα να κάνω. Πριν το αποκαλύψεις θα το κάνεις βίντεο για το κανάλι σου. Ερωτηματικό. Το επάγγελμα. Κοίταξε, με υπολογιστές σίγουρα το επάγγελμα της δεν έχει σχέση.
Μπορεί. Λογιστική. Με ρωτάς. Όχι, έχω καμία σχέση με τα νούμερα. Για και πώς είσαι εδώ. Με τα μεγάλα νούμερα είμαι οκ. Με τα μικρά νούμερα. Το μέγεθος μετράει λίγο. Και στο νούμερο. Γιατί έχω κάτι, δεν έχω ειδικότητα εγώ. Είσαι... Είμαι κάτι από όλα. Παγκόσμια. Ανίδεη. Είμαι ανίδεη, είμαι άσχητη. Πολύ ωραία λοιπόν. Τα πάμε για τα κανάλια μας. Λοιπόν, διστάξαμε παιδιά, γι' αυτό δεν μιλάμε. Έχει πάει 3 η ώρα, δεν ξέρω εγώ τι ώρα έχει πάει. Ναι, κάναμε την κουβεντούλα μας. Ναι, αυτό το βίντεο ήταν αλήθεια, ξεκίνησε λίγο περίεργα. Το επόμενο βίντεο τώρα θα δούμε ποιο θα είναι. Θα συμμετέχεις, πώς το βλέπεις εσύ? Με έχει τρελάνει στα τηλέφωνα. Κοιτάξτε, μπορεί να μην συμμετέχει να βάζει το επόμενο, αλλά με τα γόνα τάσου θα έχει άλλο. Πολλά να κάνουμε, εσύ. Έχουμε πολλά να κάνουμε, πολλά να πούμε με τον Παναγιώτη. Ε, πάρ' το τηλέφωνο και πείτε το. Εσύ και δεν πάει και να πείτε τι θέτε. Με πω, καλά, έχουμε να κάνουμε στα live. Εμεί θα κάνουμε στα live αυτά. 100.000 συνδρομητέ, ξεκινάω live. Ακόμα καλύτερα, να το κάνουμε επιτόπου. Και θα είναι το Κατερινιό εδώ. Και θα κάνουμε live, έχουμε να πούμε ιστορίες για την ομάδα, για μέλη της ομάδας. Εγώ σου ζω. Για καταστάσεις. Όταν παίζω μουσικούλα, θα τα πίνεις. Έχουμε να πούμε τρελές καταστάσεις με την Κατερίνα, τρελές καταστάσεις. Έχουμε ζήσει. Ευτυχώς που είναι και ένας άνθρωπος που τα έχει δει εκτός από μένα, γιατί από μένα δεν τα πιστεύατε με τίποτα. Άσε μας ρε φιλαράκι, θα μου λέγανε. Δεν είναι. Εσείς εμένα δεν λέγανε. Βαλτί μπορεί να είναι, να τις... Εντάξει, ναι, πάλι μην το πιστεύω. Θα την έχεις δασκαλέψει. Δυστυχώς δεν είναι, έχουν γίνει. Άμα ήταν βαλτί θα βγάζα και νόημα, τώρα φύγε κανένα νόημα, τίποτα. Ναι, πραγματικά. Ένας και ένας. Τέλεια. Είπαμε λοιπόν για το επόμενο θέμα, ώρα να κλείσουμε, να πάμε για ύπνο. Όχι ρε, μην κλείσεις ρε, αντέχω άλλη μια ώρα. Σκυλί μου. Έρχεται για την άλλη. Εγώ έχω αρχίσει τις μετάνιες εδώ, τα ρεμαράω. Να τους. Ξύλο, ξύλο. Γεια σας από μένα. Το δεν νομίζω ότι θα βγει και τόσο καλό όπως τα άλλα. Ναι, γράφω ακόμα βέβαια. Δεν κόψεις τίποτα. Όχι, εννοείται δεν το κόβω. Μόλις μας υποτίμησε το βίντεο. Ναι, γιατί δεν ξέρω τι έγραφε. Ξέρετε ποιος τα αυτιά μου έγινε καλό τώρα. Ο Φρέντο εδώ κοίτα. Γιατί ξέρει τι ξύνει. Σκουλετάκι. Το σκυλάκι μου. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα καλή για να κάνουμε cut. Να κάνεις γάτα. Cut. Γάτα. Νιάου. Και αυτό είναι ένα περιστρεφόμενο pitbull. Θα βάλουμε μουσικό καλή, όταν θα γίνουμε άγγελοι. Εγώ θα το βγάλω.